και συνήθως, ειδικά όταν είμαστε σε μικρές χώρες, πάντοτε θεωρούμε ότι είναι υπερεκτιμήσεις αυτά τα νούμερα. Δηλαδή θεωρούμε ότι είμαστε σε άλλες χώρες που γίνεται αυτά και δεν μπορούν να γίνουν. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που αφορά ειδικά την αστυνομία, που έχουμε τη φίλους εδώ, νομίζω ότι αφού και η αστυνομία έχει εξοικειωθεί περισσότερο στο να σταματάει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η ίδια η αστυνομία διδάσκω και σε αυτό το σώμα, παλαιότερα στην Κύπρο θεωρούσα ότι δεν θα υπάρχει κάτι το ανάλογο. Δηλαδή, άμα το βάζει πριν 10 χρόνια, αυτά που άκουγα ήταν ότι εντάξει, αυτό είναι πιο πολύ από άλλε χώρε. Σιγά σιγά το έχουμε συνειδητοποιήσει. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σα πω, όχι για να σα σοκάρω, απλώ να το σκεφτείτε, επειδή τώρα είμαστε πιο πολύ σε. Ας πούμε ότι είμαστε σε δημοτικό, θέλω να σκεφτείτε, ας πούμε, το νηπιαγωγείο. Άρα, θέλω να φανταστείτε ότι είστε στο νηπιαγωγείο και κοιτάζετε τα παιδιά και θέλω να φανταστείτε αν μπορεί να προβλέψετε ποιος έχει χρήση. Κανονικά, όλοι σας θα πείτε αποκλείεται. Όμως, τα στατιστικά που δίνει ο Μάκης είναι ότι θα υπάρξουν χρήστες σε αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι αν θα υπάρξουν ή όχι, αλλά πότε. Βλέπετε. Άρα, επειδή χρησιμοποίησε το θέμα της πυρκαγιάς και την αναφορά, είναι καλή αναλογία, αλλά δεν είναι πολύ καλή. Εξηγώ για ποιο λόγο. Οι πυρκαγιές γίνονται ότι υπάρχουν καιρικές συνθήκες και θα γίνουν. Είναι όμως άλλες που γίνονται από ποταμάδες. Όταν βλέπετε κάποιον που πετάει ένα τσιγάρο σε μια περιοχή που είναι έφευκτη, η δυνατότητα να μην καεί η περιοχή είναι ελάχιστη. Άρα, αν το κάνουμε αυτό συνεχόμενα, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Εδώ, αν θέλετε να κάνετε μια αναλογία, θα ήταν να πούμε ότι πετάτε ένα τσιγάρο κάθε μέρα. Εντάξει, πετάτε σε περιοχή που είναι έφλεκτη, το πετάτε κάθε μέρα και πάνω κάτω είναι ότι πιστεύετε ότι ο Θεός είναι μεγάλος και το σβήνει. Και κάπου-κάπου, από ό,τι φαίνεται, ξεχνιέται. Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι ειδικά ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, τώρα είναι μερικά που σας πούνε και τα δύο μαζί, για να αντιμετωπίσουμε τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, κανονικά ο εκπαιδευτικός είναι φτιαγμένος για να διδάσκει, ο γονέας είναι φτιαγμένος για να αγαπάει και όταν το θύμα είναι ταυτόχρονα θήτης, γιατί είναι θήτης του εαυτού του. Άρα, άμα τον προσεγγίζετε, θα δείτε ότι πρέπει να προσεγγίζετε το θύμα ή τον θήτη. Είναι ένα πρώτο ερώτημα. Γιατί όταν θα σας πει, εγώ έκανα αυτό το πήρα μια πρώτη φορά επειδή όλοι στην παρέα μου ήταν χρήστες, ήταν θύμα. Από τη στιγμή όμως που το κάνει και το επαναλαμβάνει, δεν είναι πια θύμα. Γιατί κανένας δεν τον αναγκάζει, δεν την αναγκάζει. Άρα, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος που δεν είναι προετοιμασμένος νοητικά μπορεί γρήγορα να γίνει ο θήτης του. Αυτό σαν νοητικό σχήμα είναι λίγο παράξενο. Δηλαδή, να γινόμαστε ο θήτης μας. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι μόνο θέμα θύματος. Άμα ήταν θέμα θύματος, τότε θα πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά από τους άλλους. Εκεί που δυσκολεύεται ο γονέας είναι να προστατεύσει το παιδί από τον εαυτό του. Εντάξει, δηλαδή, άμα ακούσετε, ας πούμε, ότι κάποιος κακομεταχείρισε και το παιδί σας, πρέπει να δείτε ποιος είναι, να κάνετε κάτι. Θα το δείτε ότι εδώ ξαφνικά ανακαλύπτεται ότι είναι ο ίδιος. Άρα το ξέρετε πολύ καλά, μερικοί από τους γονείς ανακαλύπτουν ότι τα παιδιά τους είναι χρήστες, ότι ξαφνικά καθαρίζουν το δωμάτιό τους και βλέπουν κάποιες ουσίες και δεν πει το έβαλε εδώ. Και είναι πολύ δύσκολο νοητικά να αποδεχτούν ότι αυτός που το έβαλε είναι το παιδί τους. Και δεν τον ανάγκασε κανένας άλλος. Άρα αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και γι' αυτό δικαιώνεται ο Μάκης με αυτή τη φράση που φαίνεται παράδοξη ότι η πρόληψη είναι κάτι από τις θεραπείες ενώ θα μπορείτε να πείτε ότι είναι παράλογο εφόσον δεν είναι θεραπεία. Άρα, το νοητικό είναι το εκπαιδευτικό μας θέμα, δηλαδή πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τον άλλον για να μην το κάνει.
αρχίσω με ένα παράδειγμα που είναι πολύ απλό, είναι πώς προετοιμάζετε τα παιδιά σας για να μην καούν. Πολύ απλά, εντάξει, ας πούμε είστε στην κουζίνα και βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα σκεύη που μπορούν να καούν, άρα υπάρχει η καλή τεχνική, υποτίθεται σε χαμηλό επίπεδο, είναι πρόσεχε, 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 πρόσεχε. Μερικές φορές δεν είστε πια εδώ. Άρα, έχουμε ένα θέμα. Δεύτερον, είναι μη. Αυτό το μη, με το θυμάστε, είναι ό,τι πρέπει να το κάνει. Το ανθρώπινο είδος είναι φτιαγμένο για να δοκιμάζει αυτό που το απαγορεύει. Εντάξει. Άρα, όταν λέτε απλώς όχι, 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 θα πει και τι θα γίνει με το κάνω. Άρα, το πρόβλημα σε επίπεδο νοητικό δεν είναι η άρνηση, είναι πιο πολύ η απόρριψη του ενδιαφέροντος. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Άρα, μπορώ να σας πω το εξής. Ας πούμε, θέλει το παιδί να δοκιμάσει αν καίγεται γιος. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι το εξής. Ποιο είναι το όφελος να καείς? Τώρα βλέπετε το έχετε αλλάξει. Είναι το παιδί που πρέπει να σκεφτεί γιατί να καώ. Μετά, τι σημαίνει να καώ? Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι το κάψιμο. Εντάξει. Οι χείοι δεν ξέρουν ότι η οξύδωση είναι κάψιμο. Δεν ξέρουν ότι όταν το σίδερο σκουριάζει είναι κάψιμο. Δεν ξέρουν ότι το γεγονός ότι τους αρέσει η κρούστα από το ψωμί είναι κάψιμο. Δεν ξέρουν ότι γι' αυτό το λόγο τους αρέσει το κρέας που είναι ξηροψημένο. Είναι κάψιμο. Άρα, άμα λέτε απλώς ότι το κάψιμο είναι κακό, κάνετε ένα νοητικό τεράστιο λάθος, είναι το εξής. Η ανθρωπότητα εξελίχθηκε με την ανακάψη της φωτιάς. Αλλά είναι πολύ απλό, μαθαίνετε λοιπόν να βοηθήσετε τα παιδιά σας και είστε τόσο ηλίθιοι, μην ψήνετε πια τίποτα. Τα τρώτε όλα ομάδα, δεν λέτε να κάνει μη. Το φαντάζεστε αυτό σαν μια ιδέα. Άρα το θέμα είναι ότι μερικοί το πιστεύουν κιόλα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί σε κάποια φάση το παιδί θα θελήσει να δοκιμάσει τι είναι αυτό που είναι καμένο. Άρα είναι η εξήγηση που έχει σημασία. Η πρώτη εξήγηση που είναι σημαντική νοητικά είναι αν δοκιμάσω κάτι, μετά μπορώ να αλλάξω το αποτέλεσμα. Άρα είναι το θέμα της αναστρεψιμότητας. Δηλαδή, άμα σας πει το παιδί σας θέλω να κάψω το δάχτυλό μου, να του πείτε ναι ή όχι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι συμφέρει να το πείτε, ας δοκιμάσει. Θα σας ξαφνιάσει στην αρχή, αλλά το θέμα είναι να δοκιμάσει σωστά. Εξηγώ, όταν έχετε μια πηγή φωτιάς και θέλετε να δοκιμάσετε σωστά το κάψιμο, συμφέρει να το κάνετε με το χέρι, αλλά ανάποδα. Εντάξει, άρα αυτό εδώ είναι η πηγή φωτιά. Και το παιδί θέλει να δοκιμάσει. Όταν τα παιδιά θέλουν να δοκιμάσουν, δοκιμάζουν έτσι. Αυτό είναι λάθος, γιατί αυτό πολύ συχνά έχει ένα θέμα, θα καταλάβετε μετά, το ίδιο με τον αντίχειρο. Αν βάλετε εσείς το χέρι του παιδιού ανάποδα και το βάλετε αρκετά κοντά, θα δείτε σε κάποια φάση θα κάνει αυτό. Άρα η ελεγχόμενη δοκιμασία είναι πιο σημαντική από την απαγόρευση, διότι η ελεγχόμενη διδάσκει στον άλλον ότι άμα το συνεχίσει θα καεί εντελώς. Άμα του πείτε όχι, θα θέλει να δοκιμάσει. Ωραία. Τώρα, άμα σας πω όμως ότι το παιδί θέλει να κόψει το δάχτυλό του. Είναι δύσκολο να το πείτε, δοκίμασε. Γιατί όταν θα το δοκιμάσει και θα είναι κομμάτι από το δάχτυλο, μετά πώς θα το ξαναβάλει. Να του πείτε, βλέπεις βλακία του. Άρα, συμφέρει πάλι να το τσιπήσετε. Τόσο απλά. Μια βελόνα. Θα μου πείτε, μπορεί η βελόνα να κάνει αυτό. Το πρώτο πράγμα είναι η βελόνα βγάζει αίμα. Άρα το παιδί καταλαβαίνει ότι όταν κόβει το δάχτυλό σου βγαίνει αίμα. Το άλλο που δεν καταλαβαίνουμε και δεν ξέρουμε καλά το σώμα μας είναι γιατί πονάμε. Πώ
πόσοι από εσάς υποφέρουν από πόνους και βρίζουν στην ίδρους τις θρησκείες τους, λέγοντας φταίω εγώ που πονάω. Άρα δεν ξέρουν ότι αν δεν είχαν νευρικό σύστημα δεν θα πονούσαν και θα ήταν όλοι ανάπηροι. Γιατί είναι μόνο ο πόνος που σας επιτρέπει, γιατί άμα το πάρετε αλλιώς, ο πόνος προέρχεται από την ύπαρξη του αισθητήρα. Εντάξει. Τώρα οι περισσότεροι από εσάς έχουν αυτοκίνητα με αισθητήρες. Θέλω πολύ να σας δω να παρκάρετε, όταν έχετε αυτοκίνητο με αισθητήρες, και ξαφνικά σας βάλουν στις αισθητήρες. Και θα δείτε, θα παρκάρετε όπως παρκάρουν στο Παρίσι. Λέγεται παρκάρισμα μεθόδου. Πάμε. Παμ, παμ, στο τέταρτο είσαι μέσα. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι μερικές φορές αναλύουμε ανάποδα αυτά που έχουμε στο σώμα μας για να μας βοηθούν. Το γεγονός ότι νιώθετε, το θεωρείτε σωστό και καλό. Το γεγονός ότι πονάτε, το θεωρείτε κακό. Στην πραγματικότητα ο πόνος είναι απλώς όταν νιώθω πολύ. Άρα λέει στον εγκέφαλο, σταμάτα τις βλακίες, αφού πονάς. Άρα η ιδέα του πόνου είναι πολύ σχετική, θα δίνω ένα παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο να καθίσετε πάνω σε πολλά καρφιά παρά σε ένα. Τώρα θα μου πείτε σαν νοητικό σχήμα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν έχετε ένα πρόβλημα, συμφέρει να παράγετε πάρα πολλά μαζί. Και μπορεί να μην είναι πια πρόβλημα. Αυτό δεν το σκεφτόμαστε στο σχολείο και λέμε τι μπορεί να είναι σαν νοητικό σχήμα. Η μοναδικότητα του προβλήματος παράγει ένα τεράστιο πρόβλημα και θα παράγει και το μη αναστρέψιμο. Άρα αυτό που σας έλεγα με το κόψιμο σε σχέση με το δάχτυλο είναι ότι το πείραμα είναι σημαντικό. Το πείραμα πώς είναι σημαντικό και πρέπει πάντα να το πειραματίσουμε. Δηλαδή, να σας πούμε ότι αυτό άμα κόψω το φύλλο είναι καλό ή κακό. Είναι μερικοί από εσάς που δεν νιώθουν καλά τις γλάστρες. Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες, τις νιώθουν καλύτερα. Όταν έχετε ας πούμε την τεχνική του bonsai, που ουσιαστικά είναι το τοπίο μέσα σε μια γλάστρα, το κόβετε συνεχώς. Άρα το κόψιμο στην πραγματικότητα είναι το κομμωτήριο. Άρα, αν σας πει ας πούμε το παιδί σας, εσύ γιατί κόβεις τα μαλλιά σου για να μην κόψω εγώ το δάχτυλό μου. Είναι απλή η απάντηση, γιατί ξαναβγαίνω. Άρα μπορεί να του πείτε ότι άμα τα δάχτυλά σου ξαναβγούν εφόσον τα κόψεις, κόψτε. Θα σε λέω μετά λερναία ύδρα. Άρα το μη αναστρέψιμο είναι πολύ σημαντικό να το δούμε, αλλά ξέρετε, για όσους τώρα θα μείνουν ως το τέλος της διάλεξης, μη συναχωριέστε στο ενδιάμεσο. Σημασία είναι να είστε χαρούμενοι στο τέλος. Για όσοι από εσάς θα φάνε μετά μαζί μου, μπορεί να φάτε μετά καρμικά, δεν πειράζει. Εντάξει, μόνο αυτά που θα πω. Να σου προετοιμάζω. Έτσι γίνει μάκη, μερικές φορές τους βλέπεις. Πολύ συχνά θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που κάνουμε. Έτσι γίνεται. Γιατί είμαστε μοντέλο. Ωραία. Μόνο που μόνο που το πρόβλημα μας είναι ότι όντως κάνουν αυτά που κάνουν. Καταλάβετε, δηλαδή πρέπει να είσαι πραγματικά ανώμαλος για να λες, θέλω το παιδί μου να κάνει αυτά που κάνω, το παιδί κάνει αυτά που κάνεις και μετά του λες ότι το έκανε. Άρα, το μη αναστρέψιμο, δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε αν εσείς έχετε ένα τατού, και πείτε στο παιδί σας, μην κάνεις τατού. Αναξιοπιστία. Εντάξει. Άμα του λέτε, ας πούμε, να μην τρυπάς το σώμα σου, αλλά εσύ έχεις πετυμένα τα αυτιά. Αναξιοπιστία. Δεν λέτε. Ας πούμε, είναι σίγουρα πολλοί άνθρωποι εδώ που είναι εναντίον του τατού και πολύ καλά να κάνουν, αλλά δεν είναι εναντίον του τρυπήματος των αυτιών και μάλιστα τρυπάνε τα αυτιά από μικρά παιδιά που μπορεί να είναι ούτε 2 ετών, τα οποία σίγουρα δεν ζήτησαν τίποτα. Εντάξει, αλλά αυτό μετά, όταν τους κάνετε μια παρατήρηση, θα σας πούν
και μερικές που έχουν κρίκους που είναι πιο μεγάλα τα αυτιά, θα σας πούν, μα είναι η παράδοση. Το έχετε ακούσει αυτό. Αλλά αυτό είναι πολύ απλό, για να μην το ξαναπείτε, ευχαριστώ μπροστά. Τα ναρκωτικά είναι παράδοση σε άλλες κοινωνίες. Είναι. Παράδοση. Όλα αυτά τα έργα που βλέπετε με τους Ινδιάνους και τα λοιπά, τι καπνίζουν, τι νομίζετε ότι είναι ακριβώς. Και να ξέρετε ότι στην ενοικίωση, δηλαδή όταν το παιδί γίνεται άνδρας, η γυναίκα, αυτό το πράγμα που κάνουν είναι αυτό. Εντάξει. Οι παρεσίσεις είναι παράδοση. Άρα, μετά βάλετε όλα αυτά τα πράγματα και πείτε απλώς, είναι παραδοσιακό. Η παράδοση είναι σωστή, αν πάει προς την ανθρωπιά. Αλλιώς είναι βλακεία. Άρα θέλω να πω ότι μερικές φορές σας απασχολεί το θέμα με το διαδίκτυο. Εντάξει. Λέτε το παιδί μου είναι πολύ ξυπνά στο διαδίκτυο. Εντάξει, ποιος του έβαλε υπολογιστή μπροστά. Ωραία. Εσείς δεν είστε ποτέ, φαντάζομαι, για να το λέτε. Μετά νευριάζετε γιατί τα μικρά σας παιδιά θέλουν κινητό. Που φαντάζομαι ότι εσείς δεν έχετε κινητό και γι' αυτό θέλουν αυτά κινητό. Έχουμε λοιπόν μικρά παιδιά που ζητάνε το κινητό πριν μάθουν τι είναι το κινητό. Παίρνουν το κινητό από τον γονέα, ο οποίος ως κόπανος το έχει και το αφήνει να το κάνει, ενώ για το παιδί είναι παιχνίδι. Δεν ξέρω τι είναι κινητό. Άρα το να έχετε ένα παιχνίδι και να θέλει το παιδί σας να παίξει είναι λογικό. Αλλά δεν του έχετε πει ότι αυτό είναι πρόβλημα μετά. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν βλέπουμε, γιατί δεν βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά τι δεν βλέπουμε, ας πούμε για το κινητό, δεν βλέπουμε το υδρομαγνητικό πεδίο. Άμα κάθε φορά που μιλούσατε στο κινητό βλέπετε κατευθείαν μαγνήτη να έρχεται από παντού και οτιδήποτε υπάρχει σιδερένιο μέσα στο σπίτι σας να πηγαίνει να κολλήσει πάνω στο κινητό, θα αποφεύγατε να μιλάτε μέσα στο σπίτι. Δεν γίνεται, θα το βλέπατε. Αλλά επειδή δεν το βλέπετε, δεν το ξέρετε. Τους πρώτους καρκίνους που είχαμε με τα κινητά είναι αυτοί που τα πουλούσαν. Και θέλω να μαντέψετε από ποια περιοχή του ανθρώπινου σώματος είχαν καρκίνο. Πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει. Κατά τα άλλα όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα, θα το κάνετε σαν τεστ για να δείτε πόσο μοιάζετε με τα παιδιά σας. Άρα εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα, θα σας πω, όταν παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό, δεν πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο σας στο αυτί. Το κοιτάτε, παίρνετε το τηλέφωνο και βλέπετε να είναι γραμμένο κλίση. Όσο δεν είναι γραμμένο κλίση, μην το βάλετε κοντά. Απλό δεν είναι. Ωραία, μετά θα μετρήσετε πόσες φορές θα κάνετε τη βλακία να το βάλετε κοντά. Έτσι κάνουμε εμείς εκπαιδευτικά. Εντάξει, μετράτε πόσες φορές είστε κόπανος. Και μετά λέτε, ρε παιδί μου, τόσο πολύ είναι. Αφού το βλέπω, μου έχει πει όλος να μην γράφει. Άρα, όταν γράφει κλίση, τότε μπορεί να το πάρετε. Να ξέρετε, η μεγαλύτερη δόση γίνεται όταν αναζητεί το δίκτυο. Όταν το πιάνει, κατεβαίνει κατευθείαν. Τόσο απλό. Εντάξει. Άρα, αν ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, αν το ακολουθούσαμε, θα είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν θα είχαν προβλήματα. Και θα πείτε, ρε παιδί μου, πόσο έξυπνος πρέπει να είσαι για να καταλάβεις αυτό. Φαίνεται πάρα πολύ. Άρα το θέμα είναι ότι αυτό θα το πείτε στα παιδιά σας μετά, όταν θα πάτε σπίτι σας. Θα πείτε ότι είναι γραμμένο, θα είναι γραμμένο κλίση. Και μετά θα το πείτε, αν έχετε κάποια ευαισθησία, και μετά θα δείτε το παιδί ότι δεν το κάνετε. Άρα μην δώσεις τίποτα στο παιδί που δεν μπορείς να κάνεις. Κανένας δεν σας αναγκάζει να κάνετε υποσχέσεις. Είναι όπως και για τους εκπαιδευτικούς. Κανένας δεν σας αναγκάζει να πείτε ότι θα κάνετε όλη την ύλη. Στα παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι η ύλη. Στους πιο πάνω μπορεί να τους πείτε. Αλλά στους πιο κάτω δεν το πείτε. Γιατί μετά βιάζεσαι να τελειώσεις την ύλη, την οποία δεν ξέρει. Και λέει να κάνουμε πιο γρήγορα. Άρα εδώ η ύλη είναι πολύ απλή. Κάντε πειράματα όσα θέλετε, όσο είναι αναστρέψιμο. Δηλαδή, το να βάφετε τα μαλλιά σας είναι εντάξει, ως ένα βαθμό. Γιατί την επόμενη μέρα μπορεί να τα βγάλετε. Ενώ, αν
κάνετε τρύπες, άμα παίρνετε ουσίες, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι ουσίες, άμα κάνετε οποιοδήποτε τατού, άρα για το τατού, όπως το είπα, μια συμβουλή είναι πολύ απλό, λέτε στα παιδιά σας ναι, αρκεί να βγαίνει. Δηλαδή, δεν του λέτε όχι, λέτε ναι, αρκεί να βγαίνει. Γιατί σε 15 μέρες μπορεί να του βαρεθεί. Όμως το άλλο, σε 15 μέρες, να το έχει βαρεθεί, έχει ένα θέμα. Και το καλό είναι να δείξετε πώς είναι ένα χέρι, ένα μπράτσο, με και χωρίς τατού μετά από λέζερ. Θα δείτε ότι δεν θα σας εντυπωσιάσει από τις πρώτες μελέτες που έχουμε ότι μπορεί να είναι και χειρότερο όταν το βγάλει στο τέλος. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν καταλαβαίνουν ότι τα τατού είναι καρφωμένο χρώμα. Αλλά τι βάζουμε, βάζουμε μελάνια. Έτσι είναι. Αυτό το ξέρετε όλοι. Γιατί αυτά τα μελάνια δεν διαλύονται. Μάκη τους πιάσαμε. Δηλαδή, άμα είναι απλώς σαν νερομπογιά, βάζετε νερομπογιά, με τόσο υγρό που υπάρχει μέσα στο χώρο του ανθρώπινου σώματος, θα πρέπει να διαλύεται. Γιατί τα τατού δεν διαλύονται. Γιατί τα τατού δεν απλώνονται. Γιατί έχουν βαρέα μέταλλα. Αυτό είναι. Αλλά τα βαρέα μέταλλα, μόλις έρχονται κύτταρα δίπλα τους, για να βγάλουν αυτό το πράγμα που τους βάλετε, το ανθρώπινο σώμα βέβαια θεωρεί ότι αυτό είναι εχθρός. Άρα πηγαίνει. Και τι γίνεται, οποιοδήποτε πηγαίνει δίπλα νεκρώνεται. Γι' αυτό παραμένει. Βέβαια. Είναι το ανάλογο που λέμε, εφόσον μιλήσαμε για την πυρκαγιά, με το μονοξείδιο του άνθρακα. Όταν κάποιο έχει ένα πρόβλημα με το μονοξείδιο του άνθρακα και πάει να το σώσει ο άλλο, και αυτό που πάει να το σώσει, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν πρέπει να πα. Γιατί έχει θέμα ασφυξία. Άρα, εδώ το θέμα μα είναι το εξή. Τα παιδιά θέλουν να δοκιμάζουν πράγματα. Το σχολείο είναι φτιαγμένο για να δοκιμάζουμε πράγματα. Αλλά αν το σκεφτείτε ορθολογικά, το σχολείο είναι φτιαγμένο για να δοκιμάζουμε πράγματα χωρίς να τα δοκιμάζουμε. Και αυτό λέγεται διδασκαλία. Εντάξει. Λοιπόν, άμα σας πω τώρα, άμα ανεβείτε εκεί πάνω και πέσετε, θα πεθάνετε. Ωραία. Ποιος από εσάς θέλει να κάνει το πίτα. Ναι, γιατί δεν θέλετε να κάνετε αυτό το πίδεμα. Επειδή όλοι βέβαια γνωρίζετε τη γενική θεωρία της σχετικότητας, το Einstein, και γι' αυτό επειδή είστε εξειδικευμένοι, ξέρετε τη λόγω βαρύτητας έχετε ένα θέμα. Ωραία. Τώρα φανταστείτε ότι δεν ξέρετε τίποτα από βαρύτητα. Θα πάτε. Νοητικά ο εγκέφαλος δεν είναι προετοιμασμένος ότι υπάρχει κίνδυνος. Άρα σου λέει γιατί να μην το κάνω. Το παιδί πολύ συχνά, ξέρετε, μετά εμφανίζονται οι διάφορες φοβίες ακόμα και ή λίγος, κλπ. Στην αρχή τα παιδιά δεν ξέρουν ότι έχουν φοβίες που έχουν οι πιο μεγάλοι. Ας πούμε, η υψοφοβία. Είναι πολύ θεαματικό, γίνεται σε πύργος με διάφορα ύψη και βλέπετε το μικρό σας παιδί και είναι καρφί. Πάει και κοντά στο τζάμι. Εσείς όταν πάει κοντά στο τζάμι δρώνετε, εντάξει, μόνο που το βλέπετε. Και λέτε, πώς το κάνει. Μα δεν ξέρει. Δεν ξέρει ότι από την άλλη πλευρά είναι 100 μέτρα ύψος. Τζάμι. Εσείς μόλις πατάτε πάνω σε ένα τζάμι, κοιτάζετε πόσο σώμα έχετε. Τα παιδιά, πότε πήγα στην τελευταία Κορέα στη ζυγαριά να πάω έτσι να πατήσω. Άρα, τι θέλω να σας πω. Επειδή δεν είναι προετοιμασμένος ο εγκέφαλος να έχει ανάδραση, πάει και πειραματίζεται. Άρα το αποτέλεσμα θα το έχει μετά. Άρα το θέμα μας για μας είναι πώς να έχει το αποτέλεσμα μετά από πριν. Αλλά το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να έχει ένα παράδειγμα. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το επικοδομητικό παράδειγμα. Ας πούμε, άμα κάνετε κάτι, είναι εύκολο να κάνει ο άλλος το ίδιο. Άμα του λέτε ότι εσείς δεν το κάνετε, είναι δύσκολο να μην το κάνει για να κάνει σαν εσάς. Είναι λίγο ενοχλητικό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να μάθετε στο παιδί να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να διορθώσει. Και άμα δεν διορθώνεται, να το αποφεύγει. Τώρα, φαίνεται αφαιρετικό. Άρα, αυτό που βλέπουμε είναι τα παιδιά που έχουν εξοικείωση με τα στρατηγικά παίγνια, όπως είναι το σκάκι, ντάμες, μπόσο κλπ. Καταλαβαίνουν πιο γρήγορα από τα άλλα τι σημαίνει κίνδυνο. Θα
Θα μου πείτε λογικό είναι αφού έχει σχέση με στρατηγική. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι το εξή. Στο σκάκι μαθαίνουμε στα παιδιά ότι όταν ακουμπά, που μισέψει πρέπει να το παίξει. Και όταν το ακούμπησε και πρέπει να το παίξει, μόλι το αφήνει, το παίξει. Δεν μπορεί να το διορθώσει. Οι περισσότεροι γονεί, όταν μαθαίνουν ας πούμε, τέτοια παιχνίδια στα παιδιά του, επειδή είναι τα παιδιά του, δεν παίζουν. Μα τι κάνουν, συνεχώς διορθώνουν τις κινήσεις τους. Άρα το παιδί μαθαίνει ότι ό,τι και να κάνει διορθώνεται. Μετά όταν θα παίξει με κάποιον άλλο, θα παίξει σε έναν διαγωνισμό, όπου θα την πατήσει. Την κυβέρνηση του, παίξει. Άρα αυτός ο κανόνας που σας λέω, δεν είναι ένα κανόνας που αφορά αυτό το παίγνιο. Είναι η ιδέα ότι πριν παίξεις, σκέψου. Και εφόσον σκέφτηκες, παίξε το. Αυτό λοιπόν σημαίνει π.χ. για το τσιγάρο. Άρα συνήθως όταν έρχομαι στα σχολεία, σε πρώτη φάση μου μιλάνε για τσιγάρο. Μετά όταν μ' ακούν, δεν μου μιλάνε πια για τσιγάρο. Και όταν δεν μ' ακούν, με ξαναφέρουν, αλλά τότε μου μιλάνε για χόρτο. Μετά ξέρετε πώς πάει. Μετά μαθαίνουμε ότι και το χόρτο πολλαπλασιάζεται και όχι μόνο ο άρτος και το ψάρι. Το γεγονός ότι λέμε χόρτο αντί για ναρκωτικό, το γεγονός ότι λέμε τσιγάρο αντί για ναρκωτικό, είναι ήδη ένα λάθος τεχνικό. Από τη στιγμή που το λέει πολύ σωστά ο Μάκης που παράγει εξάρτηση, τι άλλο είναι. Καταλάβετε. Ερώτημα. Ένας σεισμός με Ρίχτερ 1. Είναι σεισμός για εσάς. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς με 1 θα λένε τι μας το λένε. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα. Με τους σεισμούς Ρίχτερ πάνε θετικά τα πράγματα. Σας το λέω σχηματικά. Βάζει τον 1 για να περάσετε στο 2, πρέπει πάνω κάτω να είναι χίλιες φορές πιο δυνατό. Να πάτε στο 3, χίλιες φορές πιο δυνατό από το προηγούμενο. Το βλέπετε αυτό. Άρα. Αν αποφασίσετε ότι το 1 είναι 0, χίλιες φορές πιο δυνατό είναι 0. Αν αποφασίσετε ότι το τσιγάρο δεν είναι ναρκωτικό, τότε το χόρτο δεν μπορεί να είναι ναρκωτικό, γιατί το χόρτο είναι 7 φορές χειρότερο από το τσιγάρο. Άρα, εφόσον είναι 7 φορές το 0, είναι 0. Έτσι. Άμα λοιπόν ανεβώ τώρα σιγά σιγά στην ιεραρχία και πάω όλο και πιο σκληρά, όλα αυτά έχουν ένα δείκτη, ένα πολλαπλασιαστή. Άμα δεν ξέρω ποια είναι η μονάδα, όλα αυτά μηδενίζουν. Γι' αυτό θα σας πει ο άλλος, αυτό ήταν η ηρωίνη, αυτό ήταν κοκαίνη. Είπες μερικές ονομασίες και στα στατιστικά. Οι περισσότεροι από εσάς δεν ξέρουν ποιος είναι ο δείκτης για αυτά τα νούμερα. Και απλώς ακούν μια ονομασία. Πάνω κάτω είναι σαν να σας μιλώ για μια ορολογία που δεν γνωρίζετε. Είναι αυτό που κάνετε με τα παιδιά σας. Ας πούμε, προτιμάτε τα παιδιά σας να είναι χρήστες κοκαίνης ή ηρωίνης. Και θα δείτε ότι μερικοί από εσάς ότι κάνει ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ρωτάω τώρα, γιατί δεν τα έχετε μάθει. Δεύτερο, εφόσον υπάρχει αυτή η ιδέα, γιατί όταν λέμε ας πούμε στο τσιγάρο τι είναι το χειρότερο. Ο καπνός, η άσφαλτο, η νικοτίνη, το χαρτί, το φύλλο, ποιο είναι. Στην πραγματικότητα δεν το αναλύουμε και πάρα πολύ. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι κακό, αλλά παντού υπάρχουν διαφημίσεις ότι είναι μια χαρά. Αλλά το παιδί επειδή βλέπει διαφημίσεις, είναι σαν να κάνετε εσείς να κοντράρετε μια διαφήμιση. Έχετε δει ποτέ έναν γονέα να νικάει μια διαφήμιση. Όχι, γιατί απλώς θα το έξαναν στο μάτι. Θα έβαζαν γονείς αντί να κάνουν μάτι. Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να αντισταθείς σε κάτι που σε ελκύει. Άρα τι γίνεται. Παρόλο που ξέρουμε ότι ο πρώτος καουμπόης που ήταν με τα τσιγάρα που έχουν το κόκκινο και λευκό πέθανε από καρκίνο,
συνεχίζουμε να λέμε ότι αυτό είναι το καουμπόι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, εγώ το επίπεδο έχω. Άρα, με τις εξαρτήσεις τι γίνεται. Γιατί υπάρχει ευχαρίστηση. Γιατί υπάρχει ευχαρίστηση. Καταλαβαίνετε. Εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το επίπεδο, αλλά πρέπει να καταλάβετε, κάποιος που γίνεται ναρκωμανής, δεν γίνεται ναρκωμανής επειδή θα γίνει ράδι. Γίνεται ναρκωμανής επειδή στην αρχή τον ευχαριστεί. Άρα τώρα πρέπει να παλέψετε εναντίον της ευχαρίστησης. Εντάξει. Σε ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχετε ζάχαρο, αλλά σας αρέσει πάρα πολύ το γλυκό. Τόσο, να του πεις, η ζάχαρη δεν είναι καλό για εσά. Για όλους είναι καλό. Μα για όποιος χρησιμοποιείς στεχώς ζάχαρη, γιατί δεν είναι καλό. Το θέμα είναι ότι έχεις άλλα προβλήματα, το μετατρέπουν σε κάτι άλλο. Δεν είναι το ίδιο όμως εδώ. Άρα, η εξάρτηση προέρχεται πρώτα απ' όλα από μια ευχαρίστηση. Αυτή η ευχαρίστηση όμως αλλάζει πολύ γρήγορα. Και μετά, επειδή έχει δημιουργήσει αυτή την εξάρτηση, δεν υπάρχει πια η ευχαρίστηση, υπάρχει μόνο η ανάγκη. Εντάξει. Άρα, όπως το είπες, ότι μερικοί ζητούν μετά να τους βοηθήσουν για να έχουν απεξάρτηση, πρέπει να δείτε ότι το πρώτο στάδιο είναι η ευχαρίστηση, μετά είναι η ανάγκη, μετά είναι ο αποκλεισμός. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Άρα εσείς όταν φτάνετε, ας πούμε, στο τρίτο στάδιο, δεν έχετε τα εργαλεία να αντιμετωπίσετε αυτή την ανάγκη. Και σας υπενθυμίζω, για όσους δεν το ξέρουν, ότι ακόμα και όταν σας διατρέχουν από απεξάρτηση, στην πραγματικότητα στην αρχή σας δίνουν πάλι ναρκωτικά. Απλώς η δοσολογία είναι πιο ελεγχόμενη μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε ότι έχει εξαφανιστεί. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Άρα το θέμα είναι ότι πρώτον δεν βλέπουμε τον εγκέφαλό μας. Γιατί το λέω αυτό. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να είναι μέσα σε ένα κρανίο. Άρα είναι φτιαγμένος για να είναι προστατευμένος. Όταν έχετε προβλήματα με τους μυς σας, το νιώθετε αμέσως. Και μπορεί να τα πιέσετε. Τα αντικείμενα που αποτελούν τους μυς σας. Με τον εγκέφαλο, δεν ξέρετε ακριβώς τι κάνει. Εντάξει. Άμα πραγματικά βλέπατε τι κάνει ένας εγκέφαλος την ώρα που παίρνετε την πρώτη τζούρα από ένα ναρκωτικό, θα λέγατε Θεέ μου, πόσο μαλάκας είναι. Ναι, εδώ δεν πάει το κουμπάρο. Άρα, γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν είχατε την ικανότητα να ήταν ανοιχτός ο εγκέφαλός σας, και να βλέπατε τη δράση που κάνετε, θα έχετε αμέσως ένα πρόβλημα. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα, σας υπενθυμίζω ότι όταν πάτε για ακτινογραφία εγκεφάλου, σας δίνουν γλυκές ουσίες. Δηλαδή, γλυκός καταναλώνεται αμέσως. Άρα, μέσα σε αυτό βάζουμε πυρηνικό στοιχείο, το οποίο πηγαίνει κατευθείαν στον εγκέφαλο και έτσι βλέπουμε πώς εξαπλώνουμε. Άρα, με το σύστημα και πώς διτρονούμε, μπορείτε να δούμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι βλέπουμε πρακτικά πώς πάει και πού πηγαίνει. Okay. Τώρα φανταστείτε λοιπόν να έχετε το ανάλογο. Το πρόβλημα είναι ότι μερικοί από εσάς, ακόμα και να σας έδειχναν την εικόνα του εγκεφάλου σας την ώρα που υποφέρει με την κατανάλωση που έχετε, θα το συνέχισαν. Ξέρετε γιατί? Δεν θα είχαν ακόμα ευχαρίστηση. Βέβαια, είναι αυτοί που, ας πούμε, ή όταν κάνετε δίαιτα, θυμάστε, λέω όσους έχουν κάνει δίαιτα, λιγουρεύεστε κάτι, δηλαδή και μπορεί να πεθάνει αυτό το κάτι, ενώ είναι πραγματικά τίποτα. Αλλά εκεί τη στιγμή, δηλαδή, τι δεν θα δείτε. Και λες, ρε παιδί μου, αφού μόνος μου αποφάσισα να κάνω δίαιτα, μόνος μου, εγώ μόνος μου, γιατί πάω να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Βλέπετε, άρα καταπιέζουμε αυτόματα. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί παλαιότερα κάναμε ιδιωτολογία για να φουσκώσουμε. Δεν άρεσε η κοινωνία, τώρα κάνουμε ιδιωτολογία για να ξεφουσκώσουμε. Αλλά για να καταλάβετε σε ποιο επίπεδο είμαστε. Πάμε, ας πούμε, με το αυτοκίνητο στο γυμναστήριο. Εντάξει, για να μην ξοδευτούμε
και να ταξιδέψουμε μόνο στο γυμναστήριο. Εκεί πέρα λιώνουμε, επειδή είμαστε πτώμα, κάποιο πρέπει να σκουβαλήσει, ξαναπηγαίνουμε τα αυτοκίνητα. Το πιο αστείο είναι, άμα κάναμε το πήγαινε ένα με τα πόδια, τζάμπα εντάξει. Να καταλαβαίνετε λοιπόν η διαφορά μεταξύ του τζάμπα και αυτό που πληρώσατε είναι ο δείκτης νοημοσύνη. Αλλά μην το μετρήσετε, αφήστε το. Άρα αυτό σημαίνει τι, σημαίνει ότι ενώ το ξέρουμε αντικειμενικά, συνεχίζουμε να το κάνουμε. Άρα βλέπετε ότι θα έχουμε τώρα έναν προβληματισμό, θα δείτε για τις ουσίες, ακόμα και όταν εξηγείτε σε κάποιον αντικειμενικά τι είναι, γιατί έκανε μια αναφορά και του μαθητέ ήταν πολύ ωραία. Θυμήθηκα που είχα σε ένα σχολείο, θα πω τα ονόματα, και μου εξηγούσαν ότι πάνω κάτω την Παρασκευή βράδυ έβγαιναν όλοι, ήταν στουπί. Ήταν δεδομένο. Δηλαδή οι καθηγητέ είχαν φτάσει στο επίπεδο να μην βάζουν διαγωνισμού τη Δευτέρα το πρωί μέχρι να ξυπνήσουν. Σε αυτό το επίπεδο φτάσαμε. Αυτό έτσι κυκλοφορεί. Θα σου το πω μετά. Και λέω καλά, δεν τους εξηγείτε την επιρροή του αλκοόλ. Λέει, τους εξηγούμε και μάλιστα και επιστημονικά. Αλλά μας γράφουν. Και γιατί μας γράφουν? Γιατί η ευχαρίστηση παραμένει. Δηλαδή είναι ικανοί να σας πούνε τα μόρια του αλκοόλ, πού πηγαίνει, σε ποιο νευροδιαδραστή, ποια είναι η δράση πάνω στον εγκέφαλο και μετά σου λέει το βράδυ, πού θα πάω να πιω. Αυτό μπορεί να σα φανεί στην αρχή σχιζοφρενικό και σα το λέω ειδικά για του γονεί εκπαιδευτικοί, τα ξέρουν καλύτερα αυτά γιατί το ζουν. Είναι ότι μπορείτε να δώσετε μια αντικειμενική γνώση και μετά, εφόσον τελειώσετε, αμέσω μετά, όλο ξαναγίνει ακριβώ το ίδιο. Ενώ του έχει πει ότι αυτό ήταν. Το έχει διαχωρίσει. Θεωρεί ότι αυτό είναι η γνώση και αυτό είναι η ζωή. Το δίνω ένα παράδειγμα. Μην ευρεάζετε να σα έχει συμβεί. Α πούμε, πάτε στο τραπεζικό σα και του λέτε πού να βάλω τα λεφτά να τα επενδύσω. Εντάξει, άρα σα λέει διάφορε λύσει. Πάντα ότι έχουν κάποια λύση. Και μετά του λέτε το εξή, αυτό είναι που κάνουμε εμεί στη στρατηγική, του ρωτάτε, εσύ θα τα βάζε εκεί που μου λε να τα βάλω. Θα δείτε ότι αμέσω υπάρχει ένα μικρό φίλτρο και σα λέει μόνο για μερικά που θα το έκανε. Τα άλλα σου λέει πράξη. Και λες, λέει, άνθρωπο, τότε γιατί μου το πει σε μένα. Σου λέει, επειδή εσύ είσαι ο πελάτης, εγώ είμαι άλλος. Ωραία. Αλλά τι εννοώ με αυτό. Πάτε, ας πούμε, στον γιατρό, για κάποια ασθένεια, σας δίνει τα φάρμακα, και εκεί του κάνει την εξής ερώτηση, είναι καλά, λέει, σαν να μπορούσε να σας δώσει και σαβούρα. Ας πούμε, ρωτάτε, ξέρετε, εμείς είμαστε του ελληνισμού, όταν πάμε σε εστιατόριο, στα ροταβέρνα, λέμε αν το ψάρι είναι σαμουράι όχι, ρωτάμε. Μπορεί και να έχουν για άλλο. Εντάξει. Αλλά είναι φρέσκο. Έχουν ένα μπαγιάνι που για όλου του άλλου κόκκαλο και για εμά είναι φρέσκο. Άρα πρέπει να δείτε σου τον σερβιτόρο κάθε φορά που απαντάει σε αυτή την πλεκία. Τέλο πάντων. Άρα είναι που είναι με τον γιατρό, δηλαδή το ρωτάμε. Αυτό που θα πάω είναι εντάξει. Όχι, μπορεί να πεθάνει. Αλλά δεν σε έχω πια πελάτη. Το φαντάζεσαι να απαντούσε έτσι. Άρα, τι εννοώ με αυτό. Κάνουμε ερωτήσεις, αλλά είναι ψεύτικες, δεν τις πιστεύουμε πραγματικά. Και το θέμα είναι ότι συζητάμε τα παιδιά μας με τον ίδιο τρόπο. Άρα, έχετε μερικούς γονείς, το κάνουμε και για τη σεξουαλικότητα. Δηλαδή, πάνω κάτω οι γονείς είναι ακόμα στο πλαίσιο του πελαργού, γράφω τη λέω τώρα, εντάξει. Και ξαφνικά, ας πούμε, έχω μια ερώτηση του τύπου, ο πελαργός βάζει προφυλακτικά ή όχι. Και εδώ έχει ένα σοκ νοητικό ο γονός που έχει μείνει στους πελαργούς και σου λέει τι είναι το προφυλακτικό. Ενώ το παιδί, επειδή έχει καταλάβει ότι εσείς έχετε μόνο αυτό το επίπεδο, σου λέει ας εξελιχθούμε και μετά θα ρωτάμε αν οι πελαργοί βάζουν προφυλακτικά. Άρα φαντάζομαι ότι τώρα κουβαλάνε και τα παιδιά και τα προφυλακτικά και κάπου κάπου σε μερικούς είναι προφυλακτικά και ξέρω τα παιδιά. Έτσι, έτσι είναι το παιδό. Τι εννοώ με αυτό. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι άμα δεν μιλήσουμε για κάποια πράξη, δεν θα τη μάθουμε. Δηλαδή, γι' αυτό τώρα λέμε στην αφορισμή του πατέρα σας προειδοποιώ. Όπως ξέρετε, συνήθως είναι ο μπαμπάς που είναι ο τελευταίος ενημερωμένος για κάποια υπόθεση, θεωρώντας ότι, ξέρεις, δεν μπορούμε
Τώρα είναι εκεί οι μπαμπάδες που δεν γελάνε πια, αλλά τέλος πάντων. Λέω για τους άλλους μπαμπάδες, μην σας αφορά εσάς, εντάξει. Άρα, ξέρετε, είναι ας πούμε ο μπαμπάς που ανακαλύπτει ότι η κόρη του έχει γκόμενο. Αλλά συνήθως ανακαλύπτει τον τρίτο. Οι άλλοι δεν μετρούσαν. Η μάνα ξέρει ότι είναι το νούμερο 3. Και μετά ο πατέρας, ας κάνω τώρα τον πατέρα, θα το ζήσετε ή το έχετε κάνει ήδη, λέει στη γυναίκα του, το ξέρεις. Και ευτυχώς που δεν λέει, δηλαδή δεν λέει, το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις. Και άλλη λέει, ναι. Δεν λέει για όλα τα άλλα που δεν ξέρει καν ότι πρέπει να ρωτήσει. Άρα είναι το ίδιο, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Για να κάνουμε παιδιά, δεν είναι ανάγκη να είμαστε ειδικοί γενετικοί. Γίνεται πολύ πιο εύκολα και ευτυχώς, γιατί φανταστείτε πώς θα ήμασταν στην ανθρωπότητα αν είχαμε μόνο τους ειδικούς γενετικοί να αναπαράγονται και όλοι οι άλλοι να αναρωτιούνται ό,τι θα έρθει να πει. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι να κάνεις κάτι είναι πιο εύκολο από να το καταλαβαίνεις. Αν το έχετε αυτό το ειδικό σχήμα στο μυαλό σας, θα καταλάβετε γιατί τόσο εύκολα τα παιδιά πηγαίνουν στις ουσίες, ενώ δεν καταλαβαίνουν τι είναι. Γιατί είναι απλώς η χρήση, είναι εύκολη. Άρα δοκιμάζουν, γιατί δεν δοκιμάζουν. Δηλαδή, άρα μετά, ποιο είναι το πιο ωραίο. Εσείς κοιτάζετε ένα σύριαλ που μέσα έχει δεν ξέρω πόσους ναρκωμανείς, αλλά δεν θέλει να μιλήσετε στα παιδιά σας για τους ναρκωμανείς, γιατί μπορεί να φοβηθούν και να το χρησιμοποιήσουν. Ή να το μιμηθούν. Στο έργο που το κοιτάζετε, τι κάνει. Οι περισσότεροι από εσάς έχουν δει και διάφορες κινήσεις, πώς το κόβουν, πώς το κάνουν, πώς το βάζουν την ένεση. Και λες, εντάξει, αφού το είδατε, γιατί δεν το εξηγείτε τι είναι. Όχι, έχουμε την εντύπωση ότι άμα δεν πούμε στον άλλον το πρόβλημα, δεν το έχει. Ο πατέρας θεωρεί ότι η κόρη του θα είναι έγκυος μόνο όταν του μιλήσει για εγκυμοσύνη. Ποτέ πριν. Απλώς πρέπει να βιαστεί, δηλαδή στην περίοδο που ζούμε τώρα πρέπει να το λέμε όλο και πιο νωρίς, γιατί στο τέλος αναρωτιόμαστε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η προετοιμασία είναι απαραίτητη. Η προετοιμασία πώς είναι απαραίτητη. Πρέπει να έχουμε μοντέλα. Μοντέλα διδακτικά. Δηλαδή κάτι που να μοιάζει με κάτι το οποίο αυτό το εξηγούμε, το βλέπουμε. Και βλέπουμε τη δράση. Εντάξει. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχετε ποτέ σκεφτεί να βάλετε ναρκωτικό σε ένα φυτό? Δηλαδή, ό,τι έτσι όπως το ποτίζετε, βάζετε κατευθείαν ναρκωτικό ή ό,τι θέλετε, τσιγάρο, κανάβις, ό,τι θέλετε και το βάζετε μαζί. Και να δείτε πώς είναι το φυτό, ρε παιδί. Οι περισσότεροι από εμάς δεν σκέφτονται τέτοια πειράματα. Αλλά ξέρω, ξέρετε, άμα το παιδί σας έβλεπε το φυτό να γίνεται εντελώς έτσι μόνο από αυτή τη δράση, θα λέει, καλά, εγώ τι κάνω. Μπορεί να καταλάβετε ότι μόνο και μόνο που το κάνετε αυτό και συνεχίζει να το κάνει και του δείχνετε το φυτό, χωρίς να δείτε τίποτα άλλο, θα σταματήσει. Πόσοι από εσάς, ας πούμε, είναι υπερβολική χρήση της καφείνης. Ούτε καν ξέρετε. Πόσοι από εσάς είναι υπερβολική χρήση αλκοολούχου. Και έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, δεν το είπες αυτή τη φορά, είναι ότι στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι αυτοί που πίνουν είναι μάγκες. Εντάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν το ειδικό επίπεδο που έχουμε κοινωνικά. Δηλαδή, ο άλλος που είναι ζαλισμένος, που δεν ξέρει τι γίνεται, το θεωρείται μάγκας. Άρα τι κάνουμε, για να το βάλουμε το μάγκας αληθινός, λέμε, όσο δεν είναι ζαλισμένος. Άρα έχετε ανθρώπους που σας λένε, ό,τι και να πιω δεν ζαλίζουν ποτέ. Ναι. Επάνω κάτω την παιδί σταμάτησαν λίγο πριν το όριό τους. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που δεν ζαλίζεται ποτέ, για ένα πολύ απλό λόγο, και να το ξέρετε, η ζαλάδα πάλι είναι καλό. Διότι άμα δεν ζαλιστείτε καθόλου, τότε περνάτε κατευθείαν σε κόμμα. Άρα πέφτει, ξέρω. Ετηλικό κόμμα, δεν το λέμε αλλιώς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η ζαλάδα προέρχεται από το γεγονός ότι ο εγκέφαλος αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Άρα λέει, κάντε κάτι. Είναι ακριβώς αυτό που θα κάνετε σε ένα δωμάτιο, αν είναι πολύ κλειστό, θα σου πει κάποιος, βγες έξω να πάρεις λίγο αέρα.
Τη ζαλάδα που έχετε στο αυτοκίνητο, να, που έχουν τα παιδιά σας, που είναι στα όρια να ξεράσουν τις στροφές. Όταν τους εξηγείτε ότι για να πάτε τρόοδο δεν έχει στροφές. Τους το εξηγείτε, λέτε δεν έχει στροφές, δεν θα ζαλίσεις. Τα παιδιά ζαλίζουν, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουν δει στροφές. Γιατί ανοίγει τα παράθυρα. Γιατί τα κατεβάζει την Αγία Σπρέση τα παιδιά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουν φτάσει στο όριό τους, το οποίο δεν είναι το δικό σας, εντάξει. Και το άλλο που δεν καταλαβαίνετε, εκτός αν είσαι συνοδηγός, είναι ότι αυτός που οδηγεί σπάνια ζαλίζεται. Ενώ ίδιος συνοδηγός ζαλίζεται περισσότερο και εμείς, ευτυχώς, μάλιστα, βάζουμε τα παιδιά πίσω. Άμα είστε οδηγοί και σας βάλει κάποιον πίσω από τον οδηγό, είναι το τέλειο να ζαλιστείτε. Διότι επειδή είστε ακριβώς πίσω από τον οδηγό, δεν έχετε μεγάλο φάσμα ορατότητας και πάνω κάτω, κάθε φορά που κάνει κινήσεις παράξενες, εσείς είστε μετά την κίνηση. Άρα ζαλίζεστε συνεχώς. Ωραία. Αυτό να καταλάβετε τώρα το κάνουμε συνεχώς στα παιδιά μας. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ζαλίζονται. Μα άμα μας έβαζαν πίσω, το ίδιο θα κάνουμε. Το πιο ωραίο είναι ότι κάναμε κινήσεις το ίδιο όταν ήμασταν μικροί. Δηλαδή πάλι πίσω ήμασταν και πάλι ζαλιζόμασταν και πάλι ανοίγαμε το παράθυρο και πάλι ξέρνουμε. Άρα, είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή, όσο τα καθίσματα δεν θα είναι μπροστά με μεγάλη ορατότητα, άρα τι έχουμε δει. Έχουμε δει, ας πούμε, τα αυτοκίνητα που έχουν ανοιχτό, όχι ανοίγει, αλλά που φαίνεται, δεν ζαλίζονται με τον ίδιο τρόπο. Μικρή ορατότητα, είσαι έτσι, ζαλίζεσαι συνεχώς. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι μερικές φορές αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι πολύ πιο απλό από ό,τι νομίζουμε. Με καλούν σε κάποια φάση ένα παιδί που θεωρείται υπερκινητικό. Πάω στο σπίτι του, κοιτάζω από πάνω σε τι κάθεται και βλέπω ότι είναι καρέκλα με ρόδες. Ωραία. Λέω βάλτε πολυθρόνο. Μου λέει καλά, πάνω στο θα βάλω. Ναι, πολυθρόνο. Εσύ δείτε πόσο υπερκινητικό είναι. Μου είχε και πολυθρόνο, επειδή δεν ήταν υπερκινητικό, δεν κουνιόταν. Ένα υπερκινητικό πολυθρόνο, μη πολυθρόνο θα κουνηθεί. Το άλλο κουνιόταν επειδή είχε πρόσβαση. Υπάρχει κάποιο από εσά που να έχει καθίσει πάνω σε καρέκλα σε πολυθρόνα που να έχει ρόδε και να μην έχει κάνει κάτι. Εδώ κάνουμε πειράματα με ένα στρογγυλάκι. Άρα, αυτό που είναι προσβάσιμο θα το κάνω. Αυτό σημαίνει λοιπόν τώρα μιλάω για την Κύπρο, για να μην νομίζω ότι υπάρχουν μικρές κοινωνίες για τα λάθη. Όλες οι κοινωνίες είναι αρκετά μεγάλες για να κάνουν λάθη. Άρα, άμα είναι προσβάσιμο, γιατί αυτό που δεν είπε ο Μάκης στα στατιστικά είναι πώς τα αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Πού τα βρίσκουν. Να, σας απασχολεί αυτό. Γιατί, ξέρετε κάτι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα λίγο διαφορετικό. Σε κάποια φάση στην Ελλάδα είχαμε ένα πρόβλημα με τις πέτρες. Δηλαδή, είχαμε ανθρώπους που ήταν διαδηλωτές και πετούσαν πέτρες. Γιατί λογικό είναι, αφού έχει πέτρες. Okay. Τώρα φανταστείτε ότι έχετε διαδηλωτές που πετάν πέτρες. Ενώ δεν υπάρχει καμία πέτρα στην περιοχή. Δεν σας απασχολεί. Λέω, καλά παιδιά, πού είναι αυτές οι πέτρες. Λοιπόν, αν μερικοί από εσάς έχουν πάει πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, πώς θα βρείτε τις πέτρες. Πρέπει να ξυλώσετε τα μάτια. Άρα στην πραγματικότητα τι γινόταν, έφερναν τις πέτρες. Οι οποίες μετά τις πετούσαν αυθόρμητα. Γιατί λέμε ότι είναι εκτόνωση. Τι θέλω να πω, όταν τα αναλύουμε αυτά τα δεδομένα λίγο πιο στρατηγικά, θα καταλαβαίνουμε ότι κάποιος σκέφτεται να φέρει πέτρες. Άρα, στα σχολεία, λέτε λοιπόν ότι το παιδί σας, ας πούμε, αποκλείται να είναι χρήστης. Ωραία. Βλέπω εγώ μερικούς συλλόγους γονέων που λένε εμείς Νίκο, τίποτα. Δεν τα ακούω. Οκ, αλλά αν δεν έχετε τίποτα και δεν υπάρχει καμία διακίνηση, πού το βρίσκω. Γιατί δεν είναι προϊόντα που τα φτιάχνεις. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ολόκληρο δίκτυο μαθητών, καθηγητών, ξεχνάτε, μαθητών πιο μεγάλων που έχουν ήδη πέσει σε πιο βαριά επειδή πουλάνε στους άλλους πιο φθηνά και εσείς μετά ξαφνικά σαν γονέας λέτε καλά παιδιά, όλο αυτό είναι ολόκληρο το δίκτυο και δεν το ξέρουμε. Γιατί να το ξέρετε, γιατί έχετε ασχοληθεί ποτέ με αυτό. Αυτό που γίνεται συνήθως στα σχολεία, δεν λέω για εδώ, λέω γενικά. Αυτό που γίνεται στα σχολεία είναι το εξής. Προσπαθούν να πούν ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα.
Αλλά όταν έχουμε την πρώτη περίπτωση με ναρκωτικά, λένε ότι τα βρήκαν αλλού. Πάντα είναι αλλού. Αλλά το ωραίο είναι ότι πάντα είναι εκτός σχολείου, εκτός σπιτιού, εκτός, και λέτε τελικά το εντός που είναι. Ωραία. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Άμα δεν είστε χρήστες, προσπαθήστε να βρείτε ναρκωτικά. Έτσι απλά καλά, παιδί. Γιατί για να πάτε να αγοράσετε τη τσιγάρα, πάτε σε ρωγό σε ένα περίπτωμα. Τα ναρκωτικά δεν θα σου πει τίποτα, κύριε Σιφέρε μου. Ωραία. Μπορεί να μου εξηγήσετε, ας πούμε, πόσο μικρά παιδιά που είναι δημοτικό και γυμνάσιο μπορούν να βρουν ναρκωτικά. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί, είναι αυτά που μας λέει τα στατιστικά δεδομένα. Δεν μπορεί αυτά να εμφανίζονται μόνα τους, είναι ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα γύρω από αυτό και θα δείτε ότι το βλέπετε μερικές φορές σε αέρα, τότε ξυπνάτε λίγο. Σας λέει ο άλλος ότι ο διακινητής πηγαίνει έξω από το σχολείο και μοιράζει αυτά τα πράγματα την ώρα που μπορεί να κάνουν τα πρώτα τσιγάρα. Και μέσα στα πρώτα τσιγάρα έχουμε και αυτά. Και ρωτάω, ποια είναι η αντίδρασή μας? Μας ενοχλεί, δεν μας ενοχλεί? Στην πραγματικότητα δεν μας ενοχλεί. Δεν μας ενοχλεί μέχρι να φτάσει σε εμάς, στο σπίτι μας. Τότε αρχίζει να μας ενοχλεί. Εγώ αυτό που βλέπω γενικά επί συλλόγους με τους γονείς που ασχολούνται με ασθένειες, είναι ότι πρέπει να έχουν έναν ασθενή στην οικογένειά του. Δυστυχώς. Δηλαδή μέχρι να μην, όσο δεν τον έχουν αυτό, ποτέ δεν θα πήγαινε να γραφτούν σε αυτό το σύλλογο. Ποτέ. Όταν τον έχουν, θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο που κανένας δεν ασχολείται με αυτό το σύλλογο. Ότι είναι απαράδεκτο που το κράτος δεν βοηθάει. Ότι είναι απαράδεκτο που δεν έχουμε τη συμπόνια της κοινωνίας. Και λες, κανένα παιδιά, πριν από την ασθένεια του παιδιού σου, είχες πάει ποτέ σε τέτοιο πράγμα? Αυτά που λέτε που οργανώνεται σαν συνέντευξη, ακόμα και αυτοί που είναι εδώ. Θα δείτε ότι, εδώ φαντάζομαι ότι οι γονείς που είναι από αυτό το σχολείο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι είστε, δεν είναι? Φαντάζομαι ότι οι άλλοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Όταν θα το έχουν αυτό το πρόβλημα, θα σας πούμε γιατί δεν μας είπατε να πάμε κι εμείς στη διάλυση. Τι θα σου πείτε, ότι ήταν κρυφή, ήταν μυστική εταιρεία, ξέρω εγώ, φιλική εταιρεία εναντίον. Στην πραγματικότητα δεν μας απασχολεί. Γιατί είμαστε πάνω από τις προτεραιότητες. Άρα, το άλλο πρόβλημα είναι αν έχετε ένα παιδί ή πολλά παιδιά. Σας απασχολεί αυτό? Ξέρετε κάτι, όταν έχετε πολλά παιδιά, το πρώτο είναι το μοντέλο. Και εδώ την έχετε βάψει. Γιατί άμα το μοντέλο πάει στραβά, τον δεύτερο, τον τρίτο, δεύτερη, τρίτη, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτούς παρά εσείς. Αλλά το πρώτο του μοντέλο δεν είναι πια ο πατέρας και η μάνα, είναι ο μεγάλος αδερφός, η μεγάλη αδερφή. Αυτό σημαίνει λοιπόν, είναι το λίγο σου σχήμα με την πυρκαγιά, είναι ότι το φυτίλι έχει μπει. Και αυτό πάει μετά να παίρνει σβάνα όλους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να το κοιτάξουμε από πολύ πιο νωρίς. Άρα το θέμα της αίσθησης, το τι κάνουμε και το τι τρώμε. Σε μια διάλεξη είχαμε κάνει αυτή την ανάλυση ότι είμαστε αυτό που τρώμε. Στην πραγματικότητα είμαστε και αυτό που καπνίζουμε. Είμαστε και αυτό που έχουμε ως χρήστες. Εντάξει, δεν είμαστε τίποτα άλλο. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι το οποίο είναι εξωτερικό και δεν μας επηρεάζει. Μας επηρεάζει. Και μας επηρεάζει και στον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. Ας πούμε, λένε συχνά, αφού πίνει αλκοόλ και είναι ζαλισμένος, γιατί πήρε το αυτοκίνητο? Μα επειδή είναι ζαλισμένος, όταν αξιολογεί τον εαυτό του, δεν ξέρει ότι είναι τόσο ζαλισμένος και νομίζει ότι είναι λιγότερο. Δεν ξέρετε, είναι διάφορα στάδια, έχει μια πρώτη ζαλάδα κτλ. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα που μας κάνουν και στα εργαστήρια. Είναι το εξής. Μερικές φορές στα εργαστήρια, όταν ασχολούμαστε με θέματα χημίας, έχουμε διαρροές. Εντάξει, ερευνητικά εργαστήρια. Τώρα θα μου πείτε, δηλαδή, τι, θα σας βάλω να δοκιμάσετε τα πάντα για να ξέρετε τι είναι? Όχι, να μας εξηγούν τους κώδικες. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, ότι άμα έχουμε διαρροή από αυτό το αέριο και μυρίζουμε αυτή τη μυρωδιά, σημαίνει ότι έχουμε τόσα λεπτά επιβίωσης. Δεν σου λέει τίποτα άλλο.
Όταν μυρίζει την επόμενη μυρωδιά, από τα τόσα λεπτά πάει σε μερικά λεπτά. Όταν μυρίζει την τρίτη, τότε είναι θέμα δευτερολέπτου. Εγώ δεν έχω δει κανέναν, όταν κάνουμε αυτά τα πειράματα, να μην βγαίνει αμέσως. Το θέμα είναι ότι άμα δεν ξέρετε αυτές τις μυρωδιές, γιατί να βγείτε. Δεν μπορεί να είστε χρήστες και να δείτε, ας πούμε, με αυτό το πράγμα. Άρα, όταν κοιτάζετε περιοδικά πράγματα τέτοιου τύπου, θα καταλάβετε ότι η εκπαίδευση είναι αυτή που θα σας σώσει. Άρα, εκπαιδευτικά όμως, πώς το χειριζόμαστε. Πολύ συχνά με στεναχωρεί ότι για τα θέματα, ας πούμε, ασφάλειας φωτιάς στα σχολεία, κάνουμε υποτίθεται εκπαιδευτικά πειράματα και πάνω κάτω έχουμε ένα ζωντανό μπουρδέλο από παιδιά που τρέχουν παντού και λένε ότι τώρα κάνουμε άσκηση. Στην πραγματικότητα η άσκηση για την πυροσβεστική πρέπει να γίνεται με κλειστά τα μάτια. Τόσο. Γιατί όταν έχει καπνό δεν βλέπει κανένας πια τίποτα. Άρα όλα τα κόλπα που σας λένε, κοιτάξτε τις πινακίδες δεξιά και αριστερά, άμα δεν θυμάσαι πως είναι, είσαι νεκρός. Το άλλο είναι ότι δεν πρέπει να κουμπάτε τις επιφάνειες που είναι μεταλλικές. Γιατί κολλάει το δέρμα σας και καίγεστε. Το άλλο είναι ότι δεν πρέπει να ανοίγετε τα χέρια σας, πρέπει να τα έχετε σταυρωμένα. Δηλαδή πολλοί στις πυρκαγιές απλώς υποθυμούν επειδή χτύπησαν το κεφάλι τους πάνω σε μία πόρτα η οποία ήταν μισή ανοιχτή, όταν είναι ανοιχτά τα χέρια σας, τρώτε την πόρτα, μένετε την πόρτα. Άμα λοιπόν κάνετε μόνο αυτά τα τρία πράγματα και ξανακάνετε το πείραμα σε ένα σχολείο, θα δείτε ότι ελάχιστα παιδιά θα επιζήσουν. Το πείραμα. Το πείραμα. Το πείραμα πρέπει να το κάνετε 3-4 φορές για να ξέρουν μετά σιγά σιγά πού είναι οι σκάλες, ποιες είναι οι πιο σταθερές, ποια είναι τα ανοίγματα, πότε βγαίνουν. Ωραία, πόσες φορές το έχετε κάνει εσείς ως ενήλικα. Άρα λέμε ότι το κάνουμε. Άμα τώρα εσείς ως γονέας πάτε σε ένα σχολείο και τους πείτε να κάνετε το πείραμα με κλειστά τα μάτια, θα τα κάνουν έτσι τα μάτια, εκπαιδευτικοί. Θα πω πρώτη φορά το ακούω αυτό. Και θα πεις, παιδιά, πήγαινε και λίγο εξωτερικό, δεν ξέρω, κάτι κάτι. Δεν μπορεί στο εξωτερικό αυτό να είναι διαδεδομένο. Γιατί είναι το ίδιο, με τη φωτιά, θυμάστε. Καίγεται κάτι. Οι περισσότεροι από εμάς, όταν καίγεται κάτι, θέλουν να βάλουν νερό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι μερικές φορές χειροτερεύουν. Άρα ξαφνικά βλέπετε την πυροσβεστική που δεν βάζει νερό και βάζει κουβέρτες. Και τι κάνει. Και νομίζετε ότι είναι κόκκινη. Άρα, οι κουβέρτες είναι μια άλλη τεχνική. Αυτό σημαίνει όμως ότι άμα δεν την έχετε δει ποτέ την τεχνική, θα κάνετε την άλλη. Φωτιά με νερό. Άρα, σκεφτείτε τώρα, άμα σας έλεγα να πείτε γρήγορα μια λέξη, σας πω τη λέξη φωτιά. Είναι δύσκολο να σκεφτείτε τη λέξη κουβέρτα. Αν έχετε μάθει, είναι δύσκολο να την ξεχάσετε. Γιατί η κουβέρτα δεν είναι φυσιολογικό. Γιατί λέτε η μάχη, καίγεται. Όχι, δεν καίγεται, γιατί η κουβέρτα δεν είναι φτιαγμένη για να σβήσει τη φωτιά. Είναι φτιαγμένη για να εμποδίσει το οξυγόνο. Είναι το ίδιο. Και γι' αυτό μετά, όταν θα μάθετε ότι τις πυρκαγιές με τα πηγάδια πετρελαίου τις δίνουμε με νητρογλυσερίνη, που είναι εκρητική. Δηλαδή, βάζουμε μία βόμβα κυριολεκτικά, με ένα χέρι, όχι ανθρώπινο, τη βάζουμε μια εκραγή και επειδή διώχνει όλο το οξυγόνο, σταματάει. Φανταστείτε αν σε πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα στο σπίτι σας. Λες, θα βάλω μια βόμβα και εντάξει, θα σβήσει όλο το σπίτι. Τι εννοώ με αυτό. Αυτά τα νοητικά σχήματα που είναι λίγο παράξενα, πρέπει να τα διδάξουμε. Ένας από τους τρόπους να τα διδάξετε είναι να δείτε μερικά πειράματα. Άρα το πρώτο πράγμα που θα σας πω τώρα για όσους καπνίζουν. Γιατί μιλάω για άλλους ανθρώπους. Όχι, εδώ κανένας από εσάς δεν καπνίζει, βέβαια. Πρέπει να είστε σε αυτή τη διάρκεια. Όταν μετράμε τα ποσοστά ενός τσιγάρου, έχουμε τρία δάχτυλα. Τρία δάχτυλα, τα οποία είναι με υπολογιστή και αυτά τα βάζουμε πάνω στο τσιγάρο. Δεν τα βάζουμε ποτέ πάνω στο φίλτρο. Αλλά τα φίλτρα είναι φτιαγμένα για να είναι γεμάτα τρύπες και να καπνίζετε με τα δάχτυλά σας. Αλλά οι περισσότεροι από εσάς που καπνίζουν τσιγάρα, καπνίζουν ελαφριά τσιγάρα. Και δεν αναρωτιούνται γιατί καπνίζουν μόνο ελαφριά τσιγάρα
και όχι πιο βαριά. Στην πραγματικότητα το ελαφρύ τσιγάρο γίνεται μόνο αν κόψετε το φίλτρο. Με το φίλτρο είναι σαν να είναι βαρύ. Από την κυρία ξαφνιάστηκε. Που σημαίνει το παράδοξο ότι όταν παίρνετε το τσιγάρο και κόβετε το φίλτρο, αυτό που θα καπνίζετε χωρίς το φίλτρο θα είναι λιγότερο από αυτό που θα καπνίζετε με το φίλτρο. Θα μου πείτε, μα δεν είναι δυνατόν αφού μας το βάζουν να είναι καλό. Μας το βάζουν με άλλο προϊόν, αλλά αφήνουν το άλλο. Γιατί αυτό που περνάει, φαντάζομαι ότι όταν θα χαιρετιστούμε στο τέλος, κανένας από εσάς δεν θα έχει τα δάχτυλά του που είναι λίγο κίτρινα, δεν είναι, εφόσον δεν καπνίζεται με τα δάχτυλα. Άρα, τι εννοώ με αυτό. Άμα το ξέρετε, θα δείτε ότι το φίλτρο που το βλέπετε, θα το δείτε με έναν διαφορετικό τρόπο. Άμα θέλετε να κάνετε το πείραμα, είναι πολύ απλό. Βάλτε μια χρωστική ουσία και θα δείτε ότι ξαφνικά θα εμφανιστεί με πολλές τρυπούλες γύρω από το φίλτρο. Ενώ εσείς έχετε την εντύπωση ότι θα μπει από το κίνδυνο και θα βγει, έτσι δεν είναι. Καμία σχέση. Είναι εντελώς πορώδες, όπως είναι το δέρμα σας. Άρα το κάνουμε έτσι ώστε αυτό που μετράει το βάρο στο τσιγάρο δεν μετράει αυτό που είναι στο φίλτρο. Άρα στη μέτρηση είναι αυτό που γράφουμε στο πακέτο. Την πρώτη φορά που ανακάλυψα ότι έβαλαν άλλες ουσίες μέσα στο τσιγάρο και είχαν βάλει μια ουσία που γνωρίζετε που δημιουργεί πολύ γρήγορα εξάρτηση και χρησιμοποιείται και για τα γλυκά. Όταν κατάλαβαν τι έχουν βάλει, το έβαλαν όλες. Αυτό είναι το ίδιο. Άρα, εδώ είναι το ίδιο. Το γεγονός ότι η κάναβης είναι 7 φορές χειρότερα από το τσιγάρο, να φανταστείτε ότι κάποιος καπνίζει ταυτόχρονα 7 τσιγάρα. Αυτό, έτσι όπως το βλέπετε τώρα αυτό, και φανταστείτε ότι είναι όλα αναμένα, εντάξει. Αυτό είναι αυτό που λέτε χόρτο. Και ρωτάω τώρα, πώς μπορεί το παιδί να καταλάβει ότι αυτό το τύπο που καπνίζει 7 τσιγάρα ταυτόχρονα είναι αυτό που ονομάζουμε χόρτο. Είναι μια απλοποίηση και ένας εκφυλισμός και στο τέλος δεν μετράει. Εδώ και το αλκοόλ στην Κύπρο έμαθα την έκφραση Viva πρώτη. Αλλά την πρώτη φορά που την έμαθα θεώρησα ότι είναι για την πρώτη φορά. Μετά κατάλαβα ότι η γνήση, την έλεγαν πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι βλέπετε χαμογελάσατε, έτσι γίνεται. Είναι λογικό. Αλλά στην πραγματικότητα τι γίνεται. Είναι αυτά που αποδεχόμαστε. Δηλαδή είναι ένα χιούμορ που είναι αποδεκτό. Θυμάστε τώρα που έχουμε βγάλει πολλά ανέκδοτα για τις ξανθιές, δεν είναι. Θυμάστε αυτό. Ωραία. Ξέρετε τι το κάνουμε αυτό. Γιατί είχαμε τελειώσει όλες τις άλλες κατηγορίες. Ναι, μην κοιτάτε. Έτσι έγινε. Δηλαδή όταν κάναμε κανονικά, έχουμε ανέκδοτα ρατσιστικά. Όλοι οι λαοί έχουν ανέκδοτα ρατσιστικά για κάποιον άλλο λαό. Σιγά σιγά, για να είμαστε πολιτικά ορθοί, βρήκαμε ένα πράγμα το οποίο δεν είχαμε κάνει ποτέ καμία κριτική για τίποτα. Και έτσι εμφανίστηκαν τα ανέκδοτα της Καρδίας. Άρα τα ανέκδοτα της Καρδίας έχουν μεγάλη πέραση γιατί είναι ελάχιστες οι γυναίκες που είναι ξανθιές. Που είναι ελπίδα για την ανθρωπότητα. Θα μου πείτε, αλλά τι εννοώ με αυτό. Πολλές από τις ξανθιές που λέμε ξανθιές δεν έχουν καμία σχέση με τις ξανθιές. Άρα ούτε αυτές νιώθουν ότι τις ρίζουμε όταν λέμε ένα ανέκδοτο για ξανθιές, ενώ είναι κατά ξανθιές. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Χρησιμοποιούμε μια κατηγορία που δεν μας ενοχλεί για να έχουμε όλοι χιούμορ. Άρα, αυτό που λέμε τώρα για το Εβίβα πρώτη, θα γελάσετε, θα το χρησιμοποιήσετε, δεν θα σας ενοχλήσει. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο να μας ενοχλεί.
Γιατί φανταστείτε τώρα ότι σας λέω ακριβώς το ίδιο πράγμα με ναρκωτικά και θα πούμε ότι είναι κοκαίνη και όσο λέει βήμα πρώτη. Και θα δείτε είναι πιο εξελιγμένη που χαμογελά, γιατί σου λέει γιατί είναι μόνο, γιατί είναι χαμογελά σου. Τι εννοώ αυτό. Όταν αλλάζουμε λίγο το πλαίσιο από αυτό που θεωρούμε ότι είναι συμβατικό, τότε καταλαβαίνουμε ότι μας ενοχλεί. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Για το μικρό παιδί, ναρκωτικά, τσιγάρο, αλκοόλ, εξάρτηση, διαδίκτυο κλπ. Είναι όλα το ίδιο. Δεν έχει διαβαθμίσει αν αυτό είναι χειρότερο, αν αυτό είναι τόσες φορές χειρότερο. Είναι απλώς ότι του λένε μη το κάνεις. Okay. Από τη στιγμή που λέτε μόνο μη το κάνεις, θα το κάνει. Άρα πρέπει να δώσετε μερικές εξηγήσεις. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Όσοι ασχολούνται λίγο με τις καλλιέργειες, ξέρετε με πόσα πράγματα ποτίζουμε τη γη απλώς για να βάλουμε καπνό. Καπνό, το φύλλο. Είναι πολύ απλό. Όταν ξυλώνετε τον καπνό για να βάλετε κάτι άλλο, πρέπει να καθαρίσετε τη γη. Μιλάμε από την αρχή, γιατί έχει τόσο πολύ ποτιστεί με όλη αυτή τη σαγούρα, που είναι από τις καλλιέργειες τις χειρότερες που έχουμε φτιάξει να το πω. Και τη φτιάχνουμε για να παράγουμε κάτι από το οποίο καπνίζουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι απλώς οφείλεται στο λόμπι. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πουλάνε αυτά τα πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ διακίνηση. Γι' αυτό δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, δεν υπάρχει τίποτα το καλό που παράγει ο καπνός. Δηλαδή είναι εναντίον του κεφάλου. Προκαλεί προβλήματα μνήμης, προκαλεί προβλήματα στους πνεύμονες. Αντικειμενικά, δηλαδή δεν είναι ένα να το πιστέψεις, κάνεις μια ακτινογραφία και το βλέπεις ότι είσαι γεμάτος, ασφαλτοποιημένος. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί βήχεις. Έχουμε ανθρώπους που την ώρα που βήχουν καπνίζουν. Άρα, αυτά δεν είναι μικρά παιδιά, είναι άνθρωποι. Εγώ το βλέπω κάπως αλλιώς όσο αφορά το θέμα της διδακτικής. Βλέπω ότι και οι μεγάλοι άνθρωποι είναι μικρά παιδιά όταν δεν ξέρουν. Άρα, ερώτημα που κάνω και είναι απλό, είναι γιατί την πρώτη φορά που καπνίζετε δεν πνίγεστε. Δοκιμάστε την πρώτη φορά. Γιατί δεν παίξετε πιλό. Είναι πάρα πολύ απλό γιατί η επιφάνεια στους πνεύμονές σας είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Άρα έχουν αρκετή ανθεκτικότητα για να αντέξουν την πρώτη βλακεία σας. Και μετά τι γίνεται, πάνω κάτω καίτε το πέναλτι, μετά καίτε τη μισή περιοχή, μετά πάτε στο άλλο πέναλτι και εκεί πέρα συνήθως ο γιατρός σας λέει, εντάξει, σταμάτα. Να μην λες ότι δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι ωραίο όταν έχουμε και ανθρώπους που είναι ποδοσφαιριστές που μας βοηθούν να μιλήσουμε για την πρόληψη. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι άμα το ξέρετε από την αρχή ότι είναι τόσο μεγάλη η πνεύμονα σας, θα καταλαβαίνετε ότι αντέχετε μερικά πράγματα. Αν ήταν πολύ πιο μικρή, με την πρώτη επαφή θα πέφτανε ξερός. Εντάξει. Γιατί δεν είναι αρκετά τοξικό. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα, έχει δει τώρα το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Εντάξει. Είναι μερικοί από εσάς που πιστεύουν ότι δεν καπνίζουν πια με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Άρα να ξέρετε ότι αυτό έχει γίνει ήδη. Βλέπετε ότι έχετε μια δόση μέσα, εντάξει. Αν αυτή τη δόση τη βάλετε σε ένα ποτήρι και το πιείτε και θέλετε. Αυτό είναι για όσους πιστεύουν ότι δεν είναι τοξικό. Άρα, και υπάρχουν δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό. Άρα, στην πραγματικότητα είναι μια τοξικότητα που είναι ελεγχόμενη, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι και πάλι είναι τοξικό. Και έχουμε τώρα φτάσει στο επίπεδο, ότι εγώ είμαι συχνά στα αεροπλάνα, λέγαμε αυτό, να λένε ότι απαγορεύεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο μέσα στα αεροπλάνα. Κανονικά, ορθολογικά θα πρέπει να αντισταθούν μερικοί να πούνε παιδιά γιατί. Γιατί βέβαια παράγει καπνό. Αυτός ο καπνός όμως δεν έχει καμία σχέση με τον καπνό. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα τεχνικά. Εγώ τώρα που ήρθα, μέχρι τώρα που ήρθα στην Πορτογαλία, είχα μια Ελληνίδα στο Μόναχο που ήταν δίπλα μου και κάποιος είχε κρυφά ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτό δεν το είχα δει ποτέ ακόμα σαν πατέντα. Απαγορεύεται μέσα. Και το είχε ξεβιδώσει
έτσι ώστε να μην παράγει καπνό και παίρνει κατευθείαν την ουσία. Δηλαδή πρέπει να είστε πολύ ανώμαλος σε αυτό το σημείο. Άρα, τι θέλω να σας πω. Ο ανθρώπινος νους πάντοτε θα βρίσκεται τις βλακίες για να τις αντικαταστήσει. Και το πιο το ερώτημα είναι, ξοδεύουμε του κόσμου τα λεφτά για να κόψουμε το τσιγάρο, που δεν έχεις ανάγκη να το κάνεις, δεν σου έχει κάνει απογοήτευση τίποτα, πάτε συνεχώς στο γιατρό για όλα τα προβλήματα που έχουν γύρω από το τσιγάρο και δεν ξέρετε. Άρα, δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Αν είχε προσέξει στον αθλητισμό, κόβουμε όλο και περισσότερο τα μαλλιά μας. Εκεί έχω γίνει αθλητές ήδη. Τα κόβουμε για να μην φαίνονται τα αναγωνικά. Άρα να θυμάστε ότι όταν κάνετε μία τσούρα, μία, φαίνεται στη στρίχη σας για 6 μήνες. Αναλύουμε. Συνήθως παίρνουμε 60 τρίχες από το μαλλί ή από κάτω. Από κάτω είναι ακόμα μεγαλύτερο το σε διάρκεια, ξέρετε ότι μεγαλώνει λιγότερο, και έτσι εντοπίζουμε ό,τι την πήρατε. Μα δεν μπορεί να πείτε, ας πούμε, εγώ δεν πήρα τίποτα αυτή την εβδομάδα και αυτός ελέγχει όλο το εξάμεινο. Το ξαφνικό όταν το ξέρουν αυτό οι αθλητές, εντελώς τυχαία κάποιος λιγότερο. Καταλαβαίνετε. Άρα είναι το ίδιο πράγμα. Λέτε, ας πούμε, θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σίγουρα, κάπου θα κόβετε τα μαλλιά των παιδιών σας. Θα τα βάζετε σε ένα μηχάνημα και θα λέτε, πριν 5 μήνες κάπνισε. Τώρα, αυτό σας το λέω έτσι, σας φαίνεται εντελώς ξέρετε, σαν επιστημονική φαντασία. Άρα να ξέρετε ότι είναι αυτό που κάνω στον αθλητισμό. Γιατί όταν κάποιος σας λέει, ας πούμε, ότι εγώ ξυρίζω το κεφάλι μου γουλί ενώ είμαι στον αθλητισμό, αν πιστεύετε ότι είναι για λόγους αεροδυναμικής, πρέπει να είστε πολύ γουλούς. Γιατί αυτό άντε για το υγρό, για το νερό, αλλά για τον αέρα, καταλαβαίνετε. Αλλιώς θα ήταν καλό να του πείτε, κοίτα, θα ήταν καλό να κόψεις και το πουλί σου, γιατί όσο αφορά την αεροδυναμική έχεις προβλήματα. Δεν το σκέφτεσαι εκεί. Ναι, γιατί καταλάβετε, όταν ακούμε τέτοιες βλακίες, όταν σου λέει αυτό το έχω κόψει για θέματα αεροδυναμικής. Το έχω κόψει τα όλα. Άρα, τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι έχουμε την ικανότητα να μετρήσουμε. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Αν εσείς είχατε την ικανότητα να έχετε ένα σύστημα, εντάξει, αυτό εδώ είναι ένα σύστημα, που σας λέει αν το παιδί σας είναι ναρκωμανής ή όχι. Θα το δοκιμάζατε ή όχι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι μερικοί από εσάς δεν θα το δοκιμάζαν, γιατί θα ήταν ο μόνος τρόπος να είναι σίγουροι ότι δεν παίρνει. Διότι δεν θα θέλατε να αντιμετωπίσετε την αλήθεια. Γιατί πολύ συχνά η πρώτη επαφή όταν ανακαλύπτουμε ότι το παιδί μας είναι αυτιστής, λέμε μακάρι να μην το ξέρω. Και πάλι με αυτό είναι λάθος. Γιατί στην πραγματικότητα το ξέρετε από πριν, άνθρωποι σαν το μάτι σας έχουν εξηγήσει, κάνε ό,τι μπορείς να το μάθεις από πριν και μετά εφόσον το ξέρετε δεν αλλάζει. Αλλά αρχίσει τώρα το θέμα της θεραπείας. Γιατί μάκη είναι και αυτό σημαντικό. Δεν πρέπει να φανταστείτε ότι δεν υπάρχει πια λύση μετά την πρώτη χρήση. Υπάρχει και το θέμα της θεραπείας. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πιο πολύ και το λέω και στους εκπαιδευτικούς, γιατί θα ήταν ωραίο να δείτε τους εκπαιδευτικούς που να τους φέρουμε αυτό το μηχάνημα και να κάνουμε το τεστ. Άρα είστε σε μία τάξη. Ποιος είναι εκπαιδευτικός εδώ, να σηκώσει το χέρι. Έχουμε μόνο γονείς. Αυτή εδώ είναι, μου έμοιαζαν ήδη οι εκπαιδευτικοί. Είχαν. Κυρία χαμογελούσε κάπως παράξενα κάπου. Ωραία, δεν ξέρω. Άρα τώρα πρέπει να φανταστείτε το πρώτο πράγμα που θα κάνει η κοινωνία, το ξέρετε αυτό, μόλις θα το έχετε αυτό το πράγμα σαν εργαλείο, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι ότι σας τα απαγορεύει και το χρησιμοποιείτε. Και θα πάμε και νομικά. Θα σας πω δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Εγώ τώρα σας λέω άλλη κοινωνία, ας πούμε ότι είμαστε στον Άρη, έχετε το εργαλείο, τη λέτε στα παιδιά, ο οποίος θέλει παιδιά μου βάζει μια τρίχα εδώ μέσα. Θα κοιτάζετε αυτό, ξέρετε όπως είναι έγκυος, δεν είναι έγκυος, τα ξέρετε, τα θυμάστε. Αυτά που δεν ξέρουν οι άνθρωποι να ρωτούνται πού πρέπει να έχουν κατουρίσει ή όχι. Και όχι.
Το κοιτάζετε αυτό και λέτε ότι είναι ναρκωμανής ή όχι, το φαντάζεστε. Θα βλέπετε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά θα σας έλεγαν εγώ δεν θέλω. Σας το λέω αυτό για ποιο λόγο. Δεν είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως νομίζουμε, και προσωπικών δεδομένων. Είναι ότι αυτά υποφέρουν, αλλά υποφέρουν μόνο και μόνο από τη γνώση. Άρα, αν υποφέρω μόνο και μόνο από τη γνώση, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα εργαλείο και είναι ακριβώς η γνώση. Δηλαδή, άμα τους εξηγήσετε από πριν ότι μετά θα ντρέπονται να το κάνουν. Γιατί αυτό είναι η μαγιά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Η αληθινή μαγιά είναι κάνεις ένα πράγμα και δεν ντρέπεσαι. Έτσι. Δεν έχει πρόβλημα. Αλλά άμα δεν ντρέπεσαι, τότε βάλτε την τρίχα. Στο μηχάνημα της καθηγητής, το σου λέει βάλτε, θέλω να πεις, ναι, παιδιά, εγώ διαβρίσκω εδώ και 10.000 χρόνια, δεν νοιάζει. Όμως υπάρχει αυτή η ντροπή, αυτή η ντροπή υπάρχει, επειδή δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Και σας λέω λοιπόν, αν δεν το θέλουν τα παιδιά από πριν, είναι καλό να το χρησιμοποιήσετε θετικά. Μερικές φορές, ας πούμε, θέλουμε τα παιδιά μας να μην είναι θεατρίνοι. Αλλά ντρέπονται να κάνουν θέατρο. Αλλά αυτό είναι από τη δικιά μας την πλακία. Μετά, όταν είναι θέατρο και παίζουν θέατρο, εμείς πάμε τους χειροκροτάμε. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γονείς που χειροκροτούν θεατρίνους, ενώ δεν θέλουν τα παιδιά τους να είναι. Και το επιχείρημά είναι ότι δεν θα βγάζουν λεφτά, ενώ δίνουν λεφτά σε αυτούς που τα κάνουν. Εντάξει, καταλάβατε, δεν έχω το νοητικό πρόβλημα. Άρα αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στο σχολείο πρέπει να μιλάμε για αυτές τις ουσίες, αλλά όχι απαραίτητα αφαιρετικά. Πρέπει να βλέπουμε τις επιπτώσεις. Είναι μερικές νοσολογίες, είναι πολύ εύκολες. Τις βάζετε σε πειράματα, το βλέπετε πως είναι το πείραμα και βλέπετε τέλειωσε. Μετρούσαμε σε κάποια φάση σε ένα μάθημα που κάναμε με πιο μικρά παιδιά, κάναμε το pH. Το πρώτο pH. Άρα είχαμε μια ταινία, ξέρετε, που κόβεται και το μετράτε. Και του είχα πει, ανοίξτε το στόμα, θα βάλω το pH πάνω στη γλώσσα σας. Δεν μπορεί να φανταστείτε τις αντιδράσεις. Είναι μερικοί που δεν ήθελαν καν να ανοίξουν το στόμα τους για το pH. Το pH, δηλαδή, εντάξει. Γιατί αναρωτιόνταν πόσο ενδεικτικό είναι. Οι άλλοι δεν άνοιξαν όλοι καλά, βέβαια. Άρα θυμάστε ότι νομίζουμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε γύρω στο 7, αλλά δεν είμαστε ακριβώς πάνω στο 7. Έχουμε μερικές διαφορές και αυτό εξηγούν. Αυτές οι διαφορές εξηγούν και μερικά προβλήματα που έχουμε. Στοματικά, υγεία κλπ. Το βλέπουμε. Τι εννοώ με αυτό. Η πρόσβαση στη θερμοκρασία είναι καλή ή όχι. Είναι μερικοί γονείς που δεν βάζουν θερμόμετρο στο παιδί του, γιατί τότε θα είναι σίγουροι ότι έχουν πυρετό. Αλλά πάνω κάτω τι κάνετε, βάζετε με το χέρι έτσι, αλλά δεν έχει, δεν έχει. Και μετά έχει του άλλου γονείς από την ανάποδη που έχει. Το βλέπω. Και μετά το μετράτε 37,6. Και λέτε είναι στα όρια να πεθάνεις. Τι εννοώ. Εννοώ ότι το εργαλείο το αντικειμενικό δεν το θέλουμε. Άρα αν δεν υπάρχει νοητική προετοιμασία, ακόμα και το εργαλείο το αντικειμενικό και να το έχατε, δεν θα το βλέπατε σαν χρήση. Ρωτάω λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα τσιγάρο ή έχετε σκούρο ό,τι θέλετε, και την ώρα που το καπνίζετε, σας λέει τι απορροφάτε. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι καλύψαμε τα πακέτα, βάλαμε διάφορα για τον θάνατο, για την ανικανότητα, δεν βάλαμε ποτέ τίποτα για την ηλικιότητα. Βλέπετε, τότε το ανοίξαμε, τα άλλα εντάξει. Άρα όλα σου λέει, εγώ θέλω για τον θάνατο, όχι για την ανικανότητα. Να το παίρνετε αυτό. Μετά τώρα τα κάναμε εντελώς. Τώρα έχει γίνει και δώσει και καθό. Είναι εντελώς καλυμμένα. Όχι, αν στη θήκη. Τώρα εσύ στη θήκη δεν έχει εντελώς. Είναι εντελώς ανώνυμα. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι. Δεν έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φανταστείτε ότι την ώρα που πάρετε τσιγάρα, τα πακέτα είναι όλα ίδια. Είναι όλα ίδια. Δεν μπορείτε να το δείτε, δεν μπορείτε να το πείτε θέλω αυτό, όπως κάνετε παλιά, το ούζο 12, ας πούμε. Και πρέπει να του πείτε εσείς τη μάχη και αυτός να ψάξει ποιο είναι. Δηλαδή, ούτε το διαφημιστικό της μάρκας δεν πιάνει πια. Αυτό που βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μία μείωση, αλλά έχουμε αυτούς τους σκληροπυρηνικούς που θα το κάνουν ούτως ή άλλως.
Άρα βλέπετε ότι βάλαμε κάτι το αρνητικό σαν μήνυμα, μετά αφαιρέσαμε το μήνυμα, τώρα είναι εντελώς ανώνυμο και συνεχίζουμε. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα αυτοί είναι ήδη χρήστες. Άρα, για όσους αναρωτιούνται γιατί έχουμε σταματήσει το τσιγάρο σε διάφορες περιοχές του κόσμου, δεν είναι για τους χρήστες. Είναι για τους μη χρήστες που είναι κοντά στους χρήστες. Γιατί είδαμε ότι έχουμε πολλά προβλήματα υγείας για τους άλλους. Άρα σου λέει, σε δημόσιο χώρο δεν καπνίζεις γιατί έτσι δεν έχεις επαφή στην άλλη. Άρα εγώ δεν το πληρώνω. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να υπάρχει αξιοπρέπεια. Άρα, σας τα λέω όλα αυτά για έναν πολύ απλό λόγο. Με είχαν καλέσει σε ένα σχολείο στην Ελλάδα, ας πούμε λέγεται Συμβατικά Κολέγια. Και εγώ το πρώτο πράγμα που τους είπα ήταν το εξής, λέω στα παιδιά, ήταν 800 παιδιά. Λέω, ποιος έχει μπαμπά που καπνίζει. Ποιος είπε να το λέει. Ποιος έχει μαμά που καπνίζει, ποιος έχει και τους δύο. Όταν το είδαν οι καθηγητές αυτό, δεν είχα αρχίσει να κάνω την διάρκεια σπάνια. Είχα κάνει μόνο αυτό, το πρώτο πράγμα. Έπαθαν την πλάκα τους. Και λέει, καλά, εμείς τώρα το παλεύουμε για να μην καπνίζουν, ενώ είχαν δει ότι το πάνω από 60% από τα 800 άτομα είχαν και τους δύο καπνιστές. Λέει, δηλαδή δεν σώζεται η κατάσταση. Πώς να το κάνεις. Και μετά η ερώτηση ήταν το τύπο αν καπνίζουν στο σπίτι ή όχι. Βέβαια. Τι εννοώ αυτό. Οι ερωτήσεις θα ήταν πολύ ωραίες. Μα είχαν σαν ερωτηματολόγιο τόσο απλό. Σε πατέρας, μάνα, μέσα στο σπίτι, εκτός σπιτιού κτλ. Πώς μπορεί να αμυνθεί ο δάσκαλος, ο καθηγητής που λέει μόνο σε αυτό το χώρο μέσα στην τάξη μην καπνίζεται και μετά του εξήγουν άλλοι καθηγητές ότι έχουν δικαίωμα να καπνίζουν σε ειδική αίθουσα. Ότι μπορεί να καπνίζουν στην αυλή, ότι μπορεί να καπνίζουν εκτός αυλής ή μπορεί να καπνίζουν και οι δύο γονείς στο σπίτι. Δεν παίζεται. Άρα η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι έχει μεγάλη κληρονομικότητα το θέμα της μοντελοποίησης των παιδιών, άρα μοιάζουν πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζετε σε εσάς και το πρώτο ερώτημα είναι αν είστε χρήστες. Βάζετε τις κατηγορίες που σας είπε ο Μάκης και λέτε, ας πούμε, πόσες ώρες είσαστε στο τηλέφωνο την ημέρα, τον υπολογιστή. Οι μερικοί που άφησαν το τηλέφωνο την ώρα που μιλάω, ας πούμε, τα ακουμπούσετε, σας είδα. Πόσα τσιγάρα. Λοιπόν, όλα αυτά, αυτό που δεν ξέρετε, είναι ότι η μικρή εγκέφαλη, έχω ένα ελάττωμα, είναι ότι είναι εγκέφαλη. Άρα τα βλέπουν όλα. Τα αξιοποιούν όλα και να ξέρετε ότι δεν κάνουν αυτά που λέτε, αλλά κάνουν αυτά που κάνετε. Άρα εγώ λέω απλώς ότι αν θέλετε πραγματικά να βοηθήσετε τα παιδιά σας, εφόσον είστε εδώ οι πιο πολλοί και τα παιδιά των άλλων και τους καθηγητές, είναι κοιτάξτε τι κάνετε εσείς και ποιοι είναι οι κώδικες που εκπέμπετε. Δεν είναι ανάγκη συνεχώς να λέτε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό, όταν όλα σε βλέπει ότι δεν κάνεις ποτέ αυτό και κάνεις κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να αναλαμβάνετε. Άρα λέω απλώς ότι το μοντέλο του ζωντανού παραδείγματος είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε λόγο. Άρα αυτό είναι προσβάσιμο σε όλους σας. Και όταν τώρα το σκεφτείτε σε συνδυασμό με τους γονείς, και με τους εκπαιδευτικούς είναι το ίδιο. Όπως είπα στους εκπαιδευτικούς, όταν μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί ότι και οι δύο γονείς καπνίζουν. Αν το πάρουμε λίγο πιο στραβά ακόμα. Φανταστείτε ότι μαθαίνετε, εσείς οι δύο θα σας έχω για τις δουέτες, ότι μαθαίνετε ότι και οι δύο γονείς είναι ναρκωμανείς. Πώς το βλέπετε το παιδί. Δεν το βλέπετε ευάλωτο από την αρχή. Τώρα το πάρουμε ανάποδα. Ας πω ότι είστε γονείς τώρα. Είστε και γονείς. Είστε και γονείς. Τώρα μαθαίνετε ότι είναι οι καθηγητές που είναι ναρκωμανείς. Εδώ το βουλώσατε. Εδώ είναι το συντεχνιακό που δούλεψε. σας είδα, εδώ σταμάτησα.
Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι όταν το ξέρετε πραγματικά, φανταστείτε, εντάξει, και έχετε να κάνετε με κάποιον που είναι πραγματικά χρήστης αντικειμενικά και που δεν θέλει καθόλου να το σταματήσει, σας ενοχλεί ή όχι? Θα δείτε ότι κοινωνικά δεν είστε έτοιμοι ακόμα να σας ενοχλήσει. Ενώ ανθρώπινα, καταλαβαίνετε ότι είναι ενοχλητικό. Διότι θα μπορούσε μέσα στο μάθημα να παροτρύνει. Τι θα λέγατε τότε? Αν το παροτρύνει με έναν τρόπο που είναι άμεσος, θα λέγατε απαγορεύεται. Ναι, αλλά άμα τον βλέπετε συνεχώς να καπνίζει και να καπνίζει κάποιο χόρτο στο διάλειμμα, τι θα λέγατε? Χασίσι. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε ποτέ μυρίσει χασίσι. Είναι από αυτές τις απέσιες μυρωδιές που μόλι περνά δίπλα το λες. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι το ίδιο με το πουρ. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι κοινωνικά μακρύ δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι. Θεωρούμε ότι είναι δικαίωμά του, του καθηγητή, του δασκάλου, του οτιδήποτε. Είναι δύσκολα πράγματα. Προσπαθώ να σας πω ότι όταν λέτε ότι γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν μόνο όσο επιτρέπει η κοινωνία. Η κοινωνία, άμα δεν είναι έτοιμη να κατηγορήσει κάποιον γιατί ουσιαστικά αποτελεί μοντέλο, τότε τι συζητάμε? Και είδατε ότι η συμπεριφορά σας ήταν εντελώς ασυμμετρική. Ήταν ξεκάθαρα από την μια πλευρά, όχι τόσο ξεκάθαρα για τη δεύτερη. Γιατί ουσιαστικά μπορεί και να είναι η πρώτη φορά στη ζωή σας που σας ρώτησε κάποιος κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι θα τους έχουμε αυτούς τους χρήστες. Θα τους έχουμε αυτούς τους εξαρτημένους και θα ήθελα πολύ να φανταστώ τη φάτσα σας να κάνουν το μάθημα της απεξάρτησης. Ναι, αυτό είναι το θέμα μας, εντάξει. Δηλαδή όταν να σου εξηγεί ότι πρέπει να είσαι μη εξαρτημένος, να ξέρεις ότι αυτός είναι. Θες τι κάνουμε τώρα, τι λέει? Όταν σας μιλάω για το θέμα της αξιοπιστίας είναι αυτό. Η αξιοπιστία είναι διασταυρώνει αμέσως ο μικρός εγκέφαλος αν αυτά που λέτε είναι αυτά που κάνετε. Σε οποιοδήποτε χώρο. Άρα σας το λέω, εφόσον το κάνετε ήδη στο σπίτι σας, δηλαδή όταν έχετε πολύ μικρά παιδιά, δεν έχετε προσέξει όλα τα στεφάνια της κουζίνας? Ενώ πριν, αδιαφόρουσατε. Εδώ τώρα έχουμε συστήματα που σε σταματάνε τα σεφτάρια. Δηλαδή και να το θες να το ρίξεις το σεφτάρι με μία δεν μπορείς. Γιατί ο κατασκευαστής το σκέφτηκε. Οι γωνίες. Άρα ρωτάω τώρα, εφόσον είστε ικανοί να το κάνετε αυτό και αυτό αποτελεί παράδειγμα για τους άλλους, γιατί να μην αρχίσουμε από αυτό? Άρα η εκπαίδευση στο σχολείο γίνεται βέβαια από το θέμα της διδασκαλίας. Η σχέση των ανθρώπων γίνεται στην οικογένεια μέσω της αγάπης. Αλλά η αγάπη δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει. Άμα η μάνα σας είναι ναρκωμανής, είναι η μάνα σας. Αυτό πιστεύετε στην αρχή. Απλώς να ξέρετε ότι σιγά σιγά η μάνα σας, άμα είναι πραγματικά ναρκωμανής, δεν είναι πια η μάνα σας. Τότε δεν το συνειδητοποιείτε. Γιατί είναι ικανή να δώσει τα πάντα ακόμα και εσάς, μόνο και μόνο για ναρκωτικά. Άρα εμείς έχουμε μια λανθασμένη αντιμετώπιση. Γι' αυτό πρέπει τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε, διότι αυτά που αναλύουν ως αντικειμενικά δεδομένα του κόσμου, είναι αυτά που αναλύουν με μια αλλοιωμένη σκέψη. Διότι δεν μπορούν να το σκεφτούν πια αντικειμενικά. Από τη στιγμή που δεν μπορείτε να σκεφτείτε πια αντικειμενικά, είσαστε στο παράδοξο, και εδώ τώρα οι γυναίκες γιατί κοιτάζουν πίσω τους καθρέφτες, έχετε έναν καθρέφτη που παραμορφώνει και θέλετε να δείτε αν είστε εκτελισμένοι. Θέλει πολλή δουλειά. Και εδώ λοιπόν είναι η σκέψη σας. Προσπαθείς να πεις, είμαι εντάξει, τώρα είμαι σοβαρός και αυτό που αναλύει αν είστε σοβαρός ή όχι, είναι η σκέψη σας που έχει ήδη παραμορφωθεί από το γεγονός ότι είστε χρήστες. Και λέω με ένα παράδειγμα. Τα λιοντάρια κινούνται 23 ώρες το 24ωρο. Εμείς πάνω κάτω είμαστε στο 8ωρο, ας πούμε, άντε 7, μερικοί πολύ πιο
Τι εννοώ με αυτό. Τα συμβαίνετε τεράστιο αυτό το νούμερο, δεν είναι. Μα δεν είναι τεράστιο για τα λιοντάρια. Γιατί μετά, αν σκεφτείτε τι κατανάλωση ενέργειας κάνουν για να φάνε ένα, που το φάνε μία φορά για μερικές μέρες, θα ήθελα να δω τι μου είσαι εσείς. Δηλαδή, άμα ξαφνικά έπρεπε να φάτε με μία φορά αυτά που θα φάτε για 15 μέρες. Εγώ να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα κοιμόσαστε. Ωραία, και να κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας. Άρα αυτό σημαίνει τι. Όταν τα δεδομένα είναι ριζικά διαφορετικά, οι επιπτώσεις είναι ριζικά διαφορετικές και όχι συγκρίσιμες. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο άλλος είναι στον υπολογιστή, δεν ξέρω πόσες ώρες, στο τηλέφωνο, δεν ξέρεις πόσες ώρες. Και το πιο ωραίο είναι το τηλέφωνο, δεν το ελέγχεται. Αλλά υπάρχουν συνδρομές, δεν είναι. Άρα βλέπετε το παιδί σας πόσες ώρες είναι στο τηλέφωνο. Και παρόλα αυτά δεν το θεωρείτε εξαρτημένο. Σας δίνω λοιπόν ένα τελευταίο παράδειγμα για τα δεδομένα τα στατιστικά. Στη Γαλλία 8 Γάλλοι στους 10 έχουν υπολογιστή στο σπίτι. Το δεν είναι κακό ή καλό, είναι απλώς το περιγράφω. Τώρα θέλω να φανταστείτε ποια είναι η τάση. Αναρωτήστε τώρα ποιο είναι το ερώτημα, δεν είναι. Άρα αυτό είναι ένα δεδομένο. Δηλαδή στα σπίτια μετράνε πώς είναι οι υπολογιστές και σου λέει 8 Γάλλοι στους 10 και μετά η ερώτηση ήταν. Ανεβαίνει το ποσοστό, σταθεροποιεί το ποσοστό ή μειώνει. Και βλέπετε τώρα ότι επειδή δεν έχετε καμία άποψη, δυσκολεύεστε να πείτε. Ωραία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι κατεβαίνει. Είναι πολύ παράξενο να το σκεφτείτε ορθολογικά, γιατί όλοι θέλουν να υπολογίσουν. Όχι, γιατί έχει έρθει το κινητό. Και το πρόβλημα είναι ότι όσοι από εσάς λειτουργούν με υπολογιστές για να κάνουν σοβαρά πράγματα, δηλαδή πραγματικά τον υπολογιστό, καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι θα μας έρθει, ακούστε το καλά αυτό, θα μας έρθει μια κοινωνία που θα ξέρει λιγότερο τους υπολογιστές από εμάς. Αυτό δεν μπορούσατε να το φανταστείτε. Εσείς φανταζόσασταν ότι ο γέρος σας, ο πιο γέρος, δεν ήξερε να κάνει και λοιπά, και σιγά σιγά ξέρεις ότι όχι. Τώρα σιγά σιγά έχουν το μικρό και νομίζουν ότι αυτό είναι υπολογιστής. Και ότι έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Καμία σχέση. Άρα από τη στιγμή που με αυτά που ασχολούνται σε αυτό το κινητό είναι ο κόσμος τους, δεν πάνε να ανακαλύψουν τα άλλα. Εμείς το είχαμε εντοπίσει στην πληροφορική. Παλαιότερα, πριν 20 χρόνια, όταν ρωτούσα τους πρωτοετής, τι γλώσσα προγραμματισμού ξέρετε. Μου έδωσαν 3-4. 18 χρόνια. Τώρα μου λένε καμία. Μερικές φορές μπερδεύονται και βάζουν ίντερνετ. Εσύ του λες, ας πούμε, αν ξέρεις C, C++ και τα λοιπά, και σου λέει ίντερνετ. Του λες, μα δεν είναι γλώσσα. Λέει, εγώ έτσι την έχω. Ναι, δεν εννοούμε αυτό γλώσσα. Σε αυτό το επίπεδο. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, δεν το είχαμε υπολογίσει πριν 20 χρόνια. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που νομίζετε εσείς ότι κάνετε εξοικείωση με τα παιδιά σας, να τους δίνετε κινητά πολύ νωρίς, ενώ δεν ξέρουν τη χρήση του υπολογιστή, στην πραγματικότητα καθυστερείτε την ανάπτυξή του. Γιατί αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν υπολογιστές αναπτύσσονται πιο καλά. Τα παιδιά που είναι στο επίπεδο μόνο των κινητών αναπτύσσονται λιγότερο. Άρα, φτάνετε στο επίπεδο να αποδέχεστε να έχετε έναν υπολογιστή για εσάς και τα παιδιά σας να μην έχουν, αλλά να έχει κάθε μέρος της οικογένειας ένα κινητό. Βοηθάτε, τουλάχιστον τώρα που το ξέρετε, βοηθήστε από τη σωστή πλευρά και κάντε κάτι. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ για τις αντοχές σας και καλή συνέχεια. Όπως είπαμε, τα 30 πρώτα χρόνια είναι δύσκολα για τα παιδιά. Μετά είναι εντάξει, έχουν και αυτά τα παιδιά και σας αφήνουν πιο ήσυχα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.